Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα Κάζα, καλημέρα Σολόγια. Δεν ξεκινήσει με το πονάνε, ρε φίλε. Δεν ξεκινήσει με το πονάνε. Να δούμε ποιο πονάει περισσότερο τελικά. Κωνσταντίνε, μου τι κάνει. Ποιο πονάει περισσότερο. Ποιος πονάει περισσότερο. Μεγαλύτερη ομάδα. Η μεγαλύτερη ομάδα. Ποια είναι η μεγαλύτερη ομάδα. Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός πονάει περισσότερο τελικά. Φυσικά. Έτσι πως έγινε όλο το κόνσεπτ χθες. Η μεγαλύτερη ομάδα. Η μεγαλύτερη ομάδα που παίζει με μια ομάδα που είναι ψιλοτελειωμένη, διαλυμένη για πολλούς. Η οποία ήθελε να κάνει ένα φουλάρι με την Τότεναμ και να κάνει βιολογικά. Ξέρω εγώ, έχει άλλα πέντε τέτοιο Ολυμπιακό να εκεί κάνει. Εκεί κρατιέσαι κι εσύ. Έχει άλλα πέντε. Εκεί ελπίζει. Εγώ ελπίζω στον χρόνο μόνο. Και ελπίζω. Ένα πράγμα. Στον χρόνο ελπίζω. Πα και διώξει αυτό το πουλί που δεν φεύγει αυτό. Στον πάγκο. Αυτό δεν φεύγει. Πα και γλιτώσει. Ναι. Λέω εγώ τώρα. Ναι. Μπορεί να λέω λάθο, ρε παιδάκι μου. Καλημέρα. Τι κάνεις, καλά. Καλημέρα, κουμπαράκι μου. Κουμπαράκι σε είδα το πρωί. Ανακουφισμένο είναι μπροστά. Ανακουφισμένο να χαμογελά και να κορνάρει. Δεν χάνω ποτέ. Δεν χάνω. Παιδιά Αριανή, καλημέρα σα. Ο Κουλιανό μέσα στον κόλφ ανοιχτό παράδειγμα. Ποτέ. Το παιδάκι θα πάει και έκτη δημοτικού και θα συνεχίσει να αγνοεί την ήττα. Αυτό λέω. Δεν χάνω. Ποια εκκλησία πας, τι πάω. Ανάβεις κεριά. Στην Αγία Βαρβάρα. Ωραία. Εκεί δίπλα. Άναψε ένα κερί. Μόνος μου, όχι όταν έχουν. Ναι. Ξέρεις, δεν πάω με τους παπάδες. Άναψε ένα κερί σε αυτό το πουλί το τερματοφύλακα του Άρη. Γιατί ρεσί τώρα τον αδικεύεις που λέμε στην Τούμπα. Κάτσε. Που σε σούτ έξω από την περιοχή. Δεν είναι έξω. Μέσα είναι. Ναι. Μέσα είναι. Πόσο μέσα είναι. Είναι δύο μέτρα μέσα. Πάει να αποκούσει με το πόδι. Εντάξει, αφού είναι δυναμή τη. Θα πάμε να τα σχολιάσουμε τώρα όλα. Δεν θα αφήσουμε τίποτα. Ναι. Που πάει από σουτ 15. Ναι, αλλά έβγαλε άλλο ένα του Μίσης έτσι με το πόδι. Άλλο ένα παραπλήσιο κιόλα. Με το πόδι. Ποιο είναι η προπονητή τερματοφυλάκων Άρης. Α, δεν το Ράντο έχει. Α, τον Αλέκο, ναι, σωστά, σωστά. Τον Αλέκο. Πάντω να παίζει εκεί με την Ελένη Ράντο εκεί. Κάναν σύριαλ. Έλα ρε τώρα έχει χάσει ο Άρης βαθμούς από τους τερματοφύλακες. Να σου πω κάτι. Χάνει πρόκριση από το Ράντο, από το Ράντο, λέω, από το Ράντο και τον από το Κουέστα, Κουέστα, ναι. Και χάνει πόντο τρίποντο από το τερματοφύλακα. Έλα ρε, εσύ, τώρα είναι άδικο να ρίχνεις την ευθύνη. Καθόλου. Ο Μίσης τι ήταν εκεί μόνος σου, άμα θέλει. Ρίχνεις την ευθύνη σε ένα 19χρονο παιδί. Ο Μίσης τώρα, ήταν εκεί γιατί. Που πάλι έβγαλε, σου ξαναλέω. Έλειπε ο Σάσα. Γι' αυτό ήταν εκεί. Έλειπε ο Σάσα. Πάντως επειδή χθες ήμασταν ωραία στην Τούμπα και συνυπήρχαμε παοξίδες Αριανή δημοσιογράφοι. Δεν του πλακώσατε. Όχι φυσικά. Γιατί έχουμε παιδεία, ρε φίλε. Δίπλα, εγώ ήμουν και όλο με Αριανούς, έτσι τα σχολιάζαμε. Όταν μπήκε ο Έμαν, άντε λέω και εγώ το πουλί μου λέει είναι cool. Ο δίπλα συνάδελφο μου λέει δεν είναι κακό, είναι καλό ο Έμαν. Συνάδελφο, πέθαλε όνομα. Δεν το ήξερα το παλικάρι. Χωρίς πλάκα. Καλά, δεν ξέρω το παλικάρι. Δεν το ήξερα. Έλα, δεν ήταν από τους πολύ, δεν το πες του άκου εδώ ρε πουλί. Είσαι non paper να πούμε του. Έλα τώρα με τα non paper. Αρχίσαμε. Άμαδες, μία bacon, μία έτσι. Είσαι paper. Είσαι paper. Άντε ρε πουλί, πες τώρα που έχει τερματοφύλακα. Μα ακούει ο Χριστίδης τώρα. Τι να κάνουμε, αφού ακούει... έκατσε 15 λεπτά κάτω και έπιανε τον νόμο. Τι να το κάνουμε. Και εσείς, αντί να σουτάρετε στο δεξί χέρι του τερματοφύλακα, βάλετε τον πίσερ, βάλετε εξτρέμ. Έχω πολλά να πω. Πολλά. Λοιπόν, πολλά. Να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά, να τα ξεκινήσουμε. Να τα βάλουμε σε ερώτημα, μια, σε μια σειρά να τα βάλουμε. Σειρά. Θα ξεκινήσουμε γιατί από τα δικά μας. Κρέμεται από τα δοντάκια μας. Όχι, όχι, ναι. Θα το πάρουμε το μάτς λεπτό προ λεπτό, σπιδαμή προ σπιδαμή. Αλλά πρώτα. Ό,τι θε. Έχουμε αναρτήσει μια κορασίδα η οποία αναρωτιέται σήμερα μετά το τέλος της τέταρτης αγωνιστικής. Πάνω απλήν τα δόντια της. Σ' αρέσει πώς θα την είναι. Τα δόντια της μ' αρέσουν πολύ. Ναι. Ποιος πόνεσε περισσότερο την τέταρτη αγωνιστική. Μεγαλύτερη ομάδα. Ναι. Γενικά μιλάω, όχι μόνο από τον ντέρμπι, Ολυμπιακός λες. Ναι. Θα πάμε μετά στο Ολυμπιακό. Πάμε πρώτα να πόρεσαν δούμε. Πιο ναι. Πολύ θες. Αν θες, οι Αριανοί. Οι Αριανοί και οι Ολυμπιακοί λες πόνεσαν στο τέλος της Λαδιάς. Οι Ολυμπιακοί. Ναι. Όχι τόσο όσο οι Αριανοί. Οι Αριανοί είδανε ναι. Ότι ναι. Φτάσανε σε μία. Όχι θα πω απρόσμενη. Χωρίς να κάνουν εμφάνιση, γιατί ο Άρης δεν έκανε εμφάνιση. Έτσι ήταν πολύ καλύτερος ο Άρης. Καταρχήν ο Άρης δεν έπαιξε μπάλα. Φέτος δεν ήρθε να παίξει. Καταρχήν ο Άρης. Δεν βγήκε ούτε μία φορά. Μία φορά βγήκε στην κόντρα με τον Φετβατζίδη. Θα στα πω όλα. Ο Φετβατζίδης είναι πολύ καλός, έτσι. Ναι. Φετβατζίδης είναι όλα τα λεφτά. Παίρνει μπάλα ο Φετβατζίδης και λες, όχι, τι θα κάνει τώρα. Δεν το ξέρεις, θα κάνει. Είναι απρόβλεπτο. Τι λακαμία θα κάνει τώρα, λες. Δεν έκανε λακαμία, έδωσε ασίστ στο δεύτερο λεπτό.
και βγάζει γκολ τον Τικινή. Θα πούμε μετά για τον πανηγυρισμό. Έτσι που το χάρηκαν οι Αριανοί. Έτσι, εγώ κάνω ένα ερώτημα τώρα. Εγώ έβγαλα τη μίνι βόλτα το βράδυ. Έτσι κατούρουσε. Αφού οι δικέ μα κάθονται, αφού έχουν κοριτσάκια έχουμε. Πήγε και από τη γειτονιά. Στο σημαίακι του κόρνερ. Πάει στη θύρα 7 που πάλι και εκεί αυτή. Ρεμίνι λέει τι θε να κάνει. Μύρισε την κατουριά του Ιντέγε. Εγώ να ρωτήσω κάτι τώρα. Δηλαδή παίρνουν κίτρινε κάρτε. Αυτοί που βγάζουν φανέλε και πανηγυρίζουν. Παρακαλώ. Ο Ιντέγε γιατί δεν παίρνει κίτρινη κάρτα. Τι προκαλεί. Γιατί δεν είναι αυτό ο πανηγυρισμό του Ιντέγε ο κανονικό. Ο Ιντέγε έχει πανηγυρίσει δύο φορέ στη ζωή του έτσι. Συντούμε με τον Μπάουκ. Δεν, λέει, δεν είναι κάτι το μεμπτό. Α, δεν είναι μεμπτό. Όχι. Δηλαδή, απλά να κάνουμε ένα παρισμό, να κάνουμε κάκα. Γιατί έβγαλε το τσουτσούνι. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Αν βγάλει το τσουτσούνι, θα τρομάξετε. Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά. Απλά εγώ θέλω να πω ότι είναι κρίμα για αυτού που βγάζουν τη φανέλα και τρώνε εκεί την κάρτα. Ναι. Δεν έτσι κάνω, λέει ο κανονισμό. Τι να κάνω. Τέλος, ο δικαστή, ο νομοθέτη. Έχει καμιά ξαθήπη, έχει καμιά. Α, πολύ ξένη. Γιορτάζει το μωρό μου σήμερα, ρε. Τώρα το πήρα χαμπάρι. Τζένι πολύ ξένη. Η τζένι. Τζένι πολύ ξένη. Πρώην πολλά μανάρι μου να ακού, ναι. Μανάρι μου. Ε, μανάρι μου, εντάξει. Μανάρι μου να ακού πολύ ξένη, λένε. Ναι. Πολύ ξένη λένε, ναι. Αυτό λέει Τζένι. Τζένι, ναι. Ναι, ωραία. Έχει εσύ καμιά πολύ ξένη. Στο παλμαρέ σου. Όχι. Όχι, δεν έχει. Λοιπόν, χρόνια πολλά σου μανάρι μου, τώρα το πήρα χαμπάρι. Εντελώ τώρα το πήρα. Το γλίτο, έτσι. Το γλίτο το κάζω. Το σαν τον πάω χθε, το γλίτο το κάζω. Το γλίτο στο 97. Λοιπόν, ξεκινάει το μάτ. Κόρνερ. Το παίρνουμε σειρά. Πρώτη φάση. Φετβατζίδης κάνει γιογιό εκεί την κομπίνα, μόνο σου Ιντέγε 1-0. Φετβατζίδης έξω αριστερά κάνει γιογιό το Μάτος. Ο Μάτος, κοίταξε να πάρουμε ένα. Η τετράδα της άμυνας του ΠΑΟΚ και ο goalkeeper. Για να δούμε τι φταίει και τρώτε γκολ. Εσείς. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι από την άμυνα το πρόβλημα. Είναι στα χαφ το πρόβλημα. Θα σου πω. Χθες δεν ήταν στα χαφ το πρόβλημα. Χθες δεν ήταν. Όχι. Αλλά γενικά είναι στα χαφ. Ναι. Η ισορροπία στις κοινές γραμμές άμυνας. Χθες από περίοδο Φερέιρα είχε το καλύτερο δίδυμο στα χαφ. Και ο Φερέιρα ο Χέστης. Ναι, μα όχι, ο Αγκούστο δεν μ' άρεσε, ο άλλος μ' άρεσε. Ο Μίσης αφού. Ο Μίσης μ' άρεσε και τον Μαρίς από πέρσι. Ο Μίσης ήταν η πέμπτη επιλογή του. Έπλυνε και τα δόντια. Ναι, τα έπλυνε, για σένα τα έπλυνε. Ήταν η πέμπτη επιλογή του Φερέιρα και εγώ το Φερέιρα σήμερα θα τον ξεφωνήσω για άλλο λόγο, για αυτό που θα τον ξεφωνήσω. Πάτε στο ξενοδοχείο. Ναι. Είναι ο Σαββίδης εδώ. Εδώ είναι, ναι, πώς δεν είναι. Πάτε εκεί οι paper, οι non-paper, εσείς δεν είστε. Εμείς δεν είμαστε, εμείς είμαστε μόνοι μας, ανεξάρτητοι. Διώξτε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Όχι, δεν γίνεται αυτό. Εγώ δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ. Τώρα πρόσεξε. Να το πάρει ο Βρούτος. Πρόσεξε. Το λέω εγώ, τώρα ξέρει. Εγώ αυτή τη στιγμή έχουμε κόντρα σε όλους. Έτσι να ξέρεις. Γιατί η άβρα είναι. Α, δεν θα πάω το φέρε. Όχι. Χρόνο στον προπονητή. Έχει πέσει εντολή από τη Μικρά Ασία. Ναι. Στηρίξτε το μέχρι να το διώξουμε. Ποιο να διώξουμε. Την επένδυση. Στηρίξτε το μέχρι να το διώξουμε. Τα ίδια λέγαμε και για τον Λουτσέσκου πέρσι. Ναι. Και απλά. Καμιά σχέση. Απλά ο Φερέιρα δεν έχει το παρλάρε του Λουτσέσκου. Ο Φερέιρα. Πες παιδιά, θέλω λίγο χρόνο. Όχι, πες το. Δεν θέλει χρόνο να θέλω πάρει. Θέλω χρόνο, όχι, πες το να. Όχι. Γιατί όχι. Γιατί δεν θέλει χρόνο να πάρει το χθεσινό Άρη, ο Φερέιρα. Ναι. Όχι για χθεσινό, γενικά εγώ μιλάω. Στο μάτσε χθες δεν θέλει χρόνο να το πάρει. Ναι. Το χάνει ο Φερέιρα. Το χάνει. Θα σου το πω γιατί. Ξέρω που θα μου πεις. Και έχεις δίκιο. Τραυματίζεται ο Πέλκα. Στη φάση του Πέλκα, ναι. Ωραία. Δεν κάνει το αυτονόητο ευλογία, και βάζει τον πίσω. Ευλογία, το... ευλογία Θεού. Διαφωνώ. Ευλογία ερώτηση, Θεού. Πρώτα ένα εκατομμύριο παοξίδες μας ακούνε. Είναι ευλογία Θεού. Όχι. Που τραυματίζεται ο Πέλκα. Γιατί οι μισοί παοξίδες είναι άμπαλοι. Δεν βλέπουν μπάλα. Ναι, ναι, ναι. Ευλογία Θεού. Πες μου εσύ καλύτερο. Μαζί με τους άμπαλους κι εγώ. Ναι, όχι, δεν. Πες μου εσύ ναι, ναι. Καλύτερο παίχτη του ΠΑΟΚ ναι. Στα μεσοδιαστήματα της αντίπαλης ομάδας. Που μπορεί να κινηθεί καλύτερα. Ευλογία. Σε αυτά τα μάτς που είναι κλειστή χώρη. Άκουδο. Ποιος είναι καλύτερο, σε ρωτάω. Ευλογία που τραυματίζεται ο Πέλκα. Διαφωνώ κάθε. Ωραία. Πες μου, παίρνεις... κάτσε. Πες μου ποιος είναι καλύτερος παίχτης που μπορεί να κινείται στα μεσοδιαστήματα. Δεν με πείθει. Δεν με πείθει. Εγώ λέω δεν έχω άλλον. Ευλογία Θεού που τραυματίζεται ο Πέλκας για τον ΠΑΟ. Και τώρα πάμε εδώ που συμφωνούμε. Και πάμε τώρα εδώ. Έχει το καλύτερο δεκάρι τα τελευταία 20 χρόνια που πέρασε από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι άλλον. Εγώ... καλά, τώρα λίγο υπερβάλλεις. Δεν υπερβάλλω καθόλου. Έχουν περάσει κάτι. Τι πέρασε. Ριβάλντι, κάτι τέτοια. Όχι, είπα σε τι ηλικία. Δεν έχει σημασία. Πέρασε ο Ριβάλντι. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος. Έχουν περάσει. Ένα δεκάρι από τα καλύτερα που έχουν περάσει, ναι. Ναι. Και τον ακινητοποιεί, τον διαλύει, τον πυροβολεί στα εξτρέμ. Με τον Ζαμπά. Περνάει δηλαδή. Βάζει τον Ζαμπά, ο οποίος σε κλειστό χώρο δεν μπορεί να περάσει την κόρη μου με τρίπλα και το βάζει την πολυκοσμία πάνω. Ναι. Μέγα έγκλημα, μέγα λάθος. Λάθος. Με χαφ τα οποία χθες δεν είναι καλά, δεν είναι κακά. Είναι καλά ως ο ένας τουλάχιστον ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς είναι η πέμπτη που έχει να φαγωθεί. Και τον βγάζει ασπροπρόσωπο. Έχει να φαγωθεί τώρα ο Μίσιτς. Εγώ ερώτημα δεν ξεκάμε. Ένα λεπτό ρε συνήθως. Ναι, 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 ναι. Έχει να φαγωθεί ο Μίσιτς ναι. Με τον ο Αγκούστο, με τον Σάσα και τον Ματίγια. Ωραία. Ναι, ο Σάσα και ο Ματίγια χθες. Ο Ματίγια ειδικά είναι από τους χειρότερους παίκτες, βάζει το κόλ και την γλιτώνει. Χειρότερους παίκτες. Και δεν βάζει το μαρκάρι ο Ματίγια. Και δεν βάζει το μπίσεσβαρ εκεί. Θα μου πεις γιατί δεν το κάνει. Θα σου πω γιατί δεν το κάνει. Γιατί είναι βλάκας.
ποδοσφαιρικά. Ερώτημα. Βλάκας. Ο Σάσα μήπως μπορούσε να σβήσει το Ματίγια, γιατί είναι ο μοναδικός μαντουμανδόρος που κάνει καλή άμυνα. Ο Σάσα. Ο Σάσα. Ποιο να σβήσει. Να σβήσει τον Πίσεσβα. Να τον απομονώσει. Θα σου πω τι μπορούσε να σβήσει ο Σάσα. Κάτω το κερί που άναβα με στην κάμαρα. Λοιπόν. Ακούω τώρα. Ο ΠΑΟΚ όταν. Ρώτησα τον Βαραγιάννη και τους Αριανούς πώς νιώθατε όταν ο ΠΑΟΚ σέντραρε χωρίς να έχετε σέντερφορ. Χωρίς να έχετε σέντερφορ. Ο Άρης είναι κακός στα στημένα χτυπήματα. Είτε έχει τον. Καλά, αν είχατε τον Μπρίγιοβιτς και τα λοιπά που τον μνημόνευσε καλά ο άλλος εχθές. Λάθος! Ναι. Εδώ είναι καλά τα λάθη. Καλά έκανε και τον μνημόνευσε. Ξέρεις γιατί. Άμα από το μνημονεύσε, μην παίζεις έτσι. Γιατί στα τέσσερα φορτώματα ξέρα. Άμα δεν θέλει να παίξει, έχει να βάλει το πίσω, βράδυ δεκάρι, ρε. Πρόσεξε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα, ναι. Η ομάδα με τα περισσότερα γεμίσματα. Ναι. 100. Ναι. Έχει πάει στα κοντέρ. Και δεν έχω σέντερ φορ και βάλω σφαιριστή. Ποιο τα βάζει. Ποιο θέλει. Ο Μπακ. Ναι, ο Μπακ, ο δεξί ο στόπερ, ο στόπερ και ο άλλος ο στόπερ. Και ο Χαφ, και ο Χαφ, ο Μίσης. Και ο στόπερ, ο άλλος. Κρέσ, ναι, 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 ναι. Λοιπόν, κάνεις 100 γεμίσματα για ομάδα που δεν έχει κεφαλοσφαιριστή ναι. Και μου μνημονεύεις τον προηγούμενο σέντερφορ. Εγώ εδώ θέλω να ξεπονήσω τον Φερέιρα. Πολύ καλά ναι. Κάνει ο Φερέιρα εκεί. Α, πολύ καλά. Και λέει, αμάν. Στα τρία γεμίσματα είχα ένα γκολ πέρσι. Ναι. Τώρα δεν το έχω. Ναι, αλλά δεν έχω Μπρίγιοβιτς. Ναι. Πάνε πάρε σε τερφόρ τον Μπρίγιοβιτς. Αν ναι. Θες να κάνεις και να παίξεις αυτό το συμπεριλήγιο. Ναι. Δεν έχει τον Μπρίγιοβιτς. Δεν τον έχει. Έχει όμως. Έχει όμως. Ναι. Σου πω εγώ τι έχει. Έχει δύο χάφ εναντίον δύο που φαγώνονται. Παίζουνε μπόξερ, παιδί μου. Ο Σάσα με τον Ματίγια και ο Αγκούστο με τον άλλο τον Σάσα. Το Σάσα. Πλακώνονται. Δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ αντεπίθεση έβαγε μία. Σε 90 λεπτά. Εκεί θα πάμε τώρα. Πρόσεξε στο μάθημα. Ο Άρης εμφανίζεται από το δεύτερο λοιπόν, λεπτό όταν, στο 61 μετά. Όταν λοιπόν ο ΠΑΟΚ είναι τρόμος, χωρίς σέντερφορ, είναι τρόμος στα γεμίσματα, γιατί ο Άρης είναι κακός, έχει κοντό σέντερμπακ στον αέρα, τον Βέλεθ. Εντάξει, το λες κοντό 1,80. Κοντό. Εντάξει, εντάξει, ο Ρόουζ είναι πιο ψηλός. Και ο Ρόουζ σε άθλια κατάσταση ψηλά, ναι. Θα μιλάτε καλή. Λοιπόν. Έχει τον Στρούγκερ που είναι ψηλός και δεν πηδάει. Δεν πηδάει κι αυτός, είναι εντάξει, φοβερό. Σάσα το εσύ, ο Σάσα δεν πηδάει, ο Ματίγια δεν πηδάει. Δεν πηδάνε. Και όσες φορές έχει γίνει φόρτωμα από εκεί, είναι έτοιμος να πεθάνει ο Άρης στον αέρα. Τερματοφύλακας μέτριος. Δεν είναι ο περσινός Κουέστα. Ναι. Πρόσεξε τώρα. Γιατί είναι ο περσινός ο Πασχαλάκης. Πρόσεξε, όχι δεν είναι. Είναι ο περσινός ο Βαρέλα, εγώ θα τα πω όλα. Είναι ο περσινός ο Βαρέλα. Όχι. Καλά να πάθει. Και το δικαιώνεσαι. Καλά να είναι πάθει. Είναι ο περσινός ο Πασχαλάκης. Όχι. Όχι, ούτε ο Μάτος είναι. Ο Μάτος. Ο Μάτος με ξελασπώνει, άσο. Ο Μάτος αμυντικά. Ούτε ο Γιαννούλης είναι Βιερίνια, που είναι πολύ καλός ο Γιαννούλης. Δεν είναι Βιερίνια. Ερώτηση γρήγορα, γρήγορα. Λέγε. Επιστρέφει ο Βιερίνια σε ένα μήνα. Πού τον βάζεις. Εξτρέμ δεξιά. Έτσι. Τελειώσαμε. Ξέρεις γιατί. Τελειώσαμε. Ξέρεις γιατί. Εκεί. Θα βάλεις 35 χρονών το Βιερίνια και τα 5 εκατομμύρια. Πέτα τα στα σκουπίδια, ρε Σάβιδη, τα 5 εκατομμύρια το Ζάμπα. Έτσι. Το πήρε τα ουισκάκια. Πήρε τα ουισκάκια εκεί και τον καλύπτεται να πούμε. Γιατί η αριστερή πλευρά δουλεύει καλά του ΠΑΟΚ. Ό,τι και αν μου λες δουλεύει πολύ καλά. Και με τον Γιαννούλη και με τον Πίσα από εκεί δημιουργούνται όλα. Σχεδόν όλα από εκεί δημιουργούνται. Παιδάκι μου, ναι. Θέλεις να πάρεις το πρωτάθλημα. Θέλω. Ωραία. Θέλω. Πούλα τον Μπέλκα, βάλε τον Πίσα Βαρδεκάρη. Πάλι τον Μπέλκα, ο Μπέλκα δεν έπαιξε χθες. Δηλαδή, πούλα, τον ξεφωνίσουμε χωρίς να πούμε. Πούλα τον Μπέλκα, βάλε τον Πίσα Βαρδεκάρη. Και κάνε μία μεταγραφή το χειμώνα. Ένα χαβ γρήγορο. Να είναι. Ένα χαβ γρήγορο. Είναι καλή. Ανάλογα τι θα παίξω. Φόρ θέλω. Άμα είναι να παίξω έτσι, πάνε φέρε το πρίγκιπα. Πριν δύο μήνες που σε έλεγα. Αν να παίξω έτσι, όπως παίζω τώρα. Πριν δύο μήνες που σε έλεγα, φόρ θέλεις. Με έλεγες να πούμε με το συντέρφι και να τον άκουμε που τη βγάζω. Ναι. Βλέπω δεν τη βγάζεις. Δεν τη βγάζω γιατί παίζω άλλο ποδόσφαιρο. Βλέπω δεν τη βγάζεις να πούμε. Εσύ λες δηλαδή ναι. Ότι ο φίλος μας ο Φερέιρα πρέπει να φύγει. Χθες. Εγώ λέω ότι δεν πρέπει να φύγει. Χθες. Πρέπει να αναθεωρήσει πράγματα και εγώ θα τον ξεφωνήσω σήμερα για άλλο λόγο. Είναι φάξ, σα έστειλε πάω και εγώ όχι, σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Ο Δούκας ξύπνησε νωρίς. Δεν ξέρω τι έκανε ο Δούκας. Δεν ξέρω τι έκανε. Μήπως έστειλε καλά φάξ. Στηρίξε τον προπονητή. Ιδέα δεν έχω. Δεν έχω ναι. Γιατί εγώ χθες έβαλα στο ξενοδοχείο ήταν έτοιμος ο άλλος. Ποιος. Τσίτριμι. Τον προπονητή εγώ θα τον στηρίζω γιατί σε δύο μήνες δεν βγάζει πόρισμα. Σε δύο μήνες. Κανένας δεν βγάζει πόρισμα. Σε δύο μήνες. Τι θέλει να περάσει. Και ο Λουτσέσκου πέρσι ήθελε τρεις μήνες τέσσερις να στρώσει την ομάδα. Ξέρεις πώς τον κοζάρω το βλάκα εγώ. Από 10 χιλιόμετρα μακριά. Σου μοιάζει βλάκα ο Αμπέλ. Βλάκα. Όχι, εγώ διαφωνώ. Εκεί που θα το ξεφωνήσω ναι. Και πρέπει να ξεφωνηθεί και να αλλάξει ωρία. Ναι, πρέπει να αλλάξει σκεπτικό. Ναι, είναι. Ότι έχει ανεκμετάλλευτο τους παίκτες του. Κάνει μηδαμινό ρωτέσουν. Ναι. Πόσο χειρότερος ρε Αμπέλ. Ο καλύτερος παίκτης είναι ναι. Ο αναπληρωματικός, να ξέρει. Πόσο χειρότερος μπορεί να είναι. Ο Στόχα από τον Ζαμπά. Πόσο χειρότερος που δεν τον έχω δει ένα λεπτό. Ένα.
Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι ο Λάμπρου από το με οποιοδήποτε άλλο. Έλα πόσο χειρότερο μπορεί να είναι. Να του δω, ο Ίγκαστον, γιατί να μην πει. Έλα, έλα να σου πω μια έχω κουβέντα. Εκατομμύρια ευρώ στον πάγκο, δεν παίζουν. Έλα να σου πω ένα πράγμα. Έχει ναι. Εκατομμύρια ευρώ που θε να πουλήσει και δεν πουλούνται. Τι να κάνουμε, άμα δεν τραβάνε, θα χατακώσω εγώ την ομάδα. Financial fair play. Κάτσε ρε Κωνσταντίνε. Έχετε μοροίδα εκεί θα πίσω. Θα χατακώσω εγώ την ομάδα. Financial fair play. Για να πουλήσω τον Σαμπά. Ο Σαμπά κάνει μπαμ. Τι κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ ότι δεν βλέπετε αυτό. Τον έχετε δώσει χαρτούρα και του λέτε. Ποιον. Τον προπονητή. 100%. Για να βάζει τον Ζαμπά. Πάει στο Ζαμπά Extreme. Εγώ θα σου πω πάλι. Ο στόχο ναι. Είναι επιλογή του Γιώργη. Γιατί δεν τον βάζει. Αφού στόχ... τον έχουμε δώσει χαρτούρα. Είναι επιλογή του Γιώργη. Αυτό είναι. Που ξέρω εγώ στην προπόνηση. Καθαρά δικιά του. Το... Που ξέρω ότι κάνει την προπόνηση. Ο εγώ σου λέω πόσο χειρότερο μπορεί να είναι το Ζαμπά αυτό να. Πόσο χειρότερο. Το λιμιό μα τον κάνατε τον Ταμτάκο. Ναι. Ποιο... Πόσο χειρότερο μπορεί να είναι. Μα ακούσα τον Λάμπρου από το λιμιό. Τι τώρα θυμήθηκε στο Λάμπρου. Δεν φώναζε το καλοκαίρι που το δώσατε. Όχι. Δεν το δώσατε όταν σου λέω κάτω το Λάμπρου. Τον έχουμε το Λάμπρου Κωνσταντίνε. Μην μπερδεύεσαι. Εκτός αποστολή τον έχουμε. Αυτό σου λέω. Α, εγώ γι' αυτό το ξεφωνήσω τον ναι. Φερέρα. Έχω παίχτες και δεν μου του δοκιμάζει. Άνοιξε λίγο το ροτέσον. Ναι. Μήπως βοηθηθείς και εσύ σε αυτό το καινούριο. Ο καλύτερος παίκτης ναι. Της ομάδας είναι αυτός που δεν παίζει στην ήττα. Αυτό το ξέρεις. Ισχύει αυτό. Αυτό που ισχύει αυτό. Το ξέρεις. Αυτό ισχύει. Και δεν πάμε στη διαιτησία. Η διαιτησία έπαιξε στα σπόρια στον Άρη. Ξεκάθαρο για μένα. Από πού? Τι από πού? Τι σπόρια. Υπάρχει μια φάση για τον γκολ. Όπου δεν ξέρω αν προεξέχει το μαλλί του Μπίσερ, βγάλαν πόρισμα ότι είναι offside. Θα σου πω κάτι για τον γκολ. Υπάρχει μια φάση του Τσουμπάκου μου που τον τραβάει, πέφτει κάτω και μου το δίνει offside. Και εδώ δεν έχω δει τι γίνεται. Εκεί υπάρχει μια φάση που τραβάει, ναι. Ξέρω εγώ. Και υπάρχει βέβαια και η φάση του στην αποβολή του Σάσα. Που είναι απλό φάουλ. Φυσικά λοιπόν, θα το πούμε, ναι. Αλλά πε μου εσύ ότι είναι το offside σίγουρα offside. Άκουδο, άκουδο. Ναι. Άκουδο, α πω τι είπα εγώ. Δεν με νοιάζει τη δημόσια σχέση. Γραμμέ γιατί δεν βάζουμε. Άκουδο, γιατί είστε γύφτη. Γραμμέ γιατί δεν είστε βάζουμε. Ναι. Όχι εμεί, γενικώ, όλα τα. Δεν πληρώνετε έναν σκηνοθέτη να τραβήξει. Δεν έχει να κάνει σκηνοθέτη. Τι... Μην ρίχνει τζάμπα ευθύνε. Είναι. Είναι ένα ειδικό μηχάνημα πρέπει να το πληρώσουμε. Πληρώστε το. Όχι εμεί. Η ΕΠΟ, ο Περέρα. Δεν ξέρω, ρε, όχι εμεί. Λοιπόν, βάλε τη γραμμή να δούμε τι γίνεται. Άκου να δει. Βάλατε γκολ κανονικό εσεί. Δεν ξέρω αν είναι και κανονικό. Εγώ στο λέω. Εσύ λες είναι κανονικό, ναι. Εγώ έχω πρεσβειοποία μακριά βλέπω. Δεν το ξέρω όμως άμα είναι. Έχετε βάλει ναι. Κανονικό γκολ εσείς. Ναι. Αλλά επειδή είστε τα γκαλάκια. Τα γκαλάκια. Οι παοξίδες. Τα γκαλάκια ή τα γκαλάκια μαζί. Τα γκαλάκια. Ακολουθώ. Ναι. Τα γκαλάκια είναι οι άλλοι. Ναι. Τα γκαλάκια παίξανε, αυτό, ε? Παίξανε ναι. Με τα ταγκαλάκια. Α, εσείς είστε ταγκαλάκια. Κολλητό. Ναι. Ναι. Γιατί είστε ταγκαλάκια. Γιατί δεν κάναμε μανούρα. Γιατί έχετε το Σιδηρόπουλο, τον οποίο να πούμε είναι δικό σας. Σας ακυρώνει. Μα δεν είδα δικό μας. Άμα ήταν δικό μας θα ήταν μια χαρά. Βράκου τώρα εδώ ναι. Τι χαϊβάνια είστε. Όλη εβδομάδα άλλη ουρλιάζαν. Ακούστε να δείτε ένα εκατομμύριο παοξίδες πόσο χαϊβάνια είστε. Βάζετε κανονικό γκολ με τον Άρη. Το ακυρώνει ο Σιδηρόπουλος, δεν πάει στο ΒΑΡ. Αυτό είναι το θέμα. Κάτσε ρε Σιδηρόπουλε, πάνε δέσω τουλάχιστον. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Επειδή είναι παοκτσής, τρώω τον παπά. ΑΕΚ είναι ναι, ο Σιδηρόπουλος. Επειδή είναι κολλητός του Ζαγοράκη. Α, ναι, ναι, τα γκαλάκια. Ποια, ποια. Τα ταγκαλάκια. Α, δηλαδή ποιον έχετε στον πάγκο εκείνη τον αυταρά, πώς το λένε. Χαρπηδής. Έλα ρε, τώρα είναι δυνατόν. Εγώ θα είχα μπει μέσα. Ναι, θα έπαιρνε κόκκινη κάρτα. Βρε, δεν πάνε να πέρα. Και τι έγινε, θα χθες αποβλήθηκα. Βρε, το ΒΑΡ θα τον έλεγα. Δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται. Ναι, είχα χθες αριανούς που διαμαρτυρήθηκαν για τα 7 λεπτά. Ένα λίγα ήταν τα 7 ένα λεπτά. Ένα αριανούς, εμένα. 7 λεπτά εμένα, ήταν εμένα, λίγα κιόλας. Ναι. Εμένα που πήγαν και πήραν το πουλί τερματοφύλακα το δεύτερο. Έλα μωρέ. Εκείνο το πουλί. Τα ταγκαλάκια είπα οξύδες επειδή παίζει ο Σιδηρόπουλος. Είδα, κανένας δεν πάει να διαμαρτυρηθεί και δεν πάει κανένας εκεί γενικός αρχικός εκείνους που τους βάζετε εκεί πέρα. Λες δηλαδή ναι. Εσύ ότι είδες ότι το γκολ του Πάκου είναι κανονικό. Πεντακάθαρο στην ίδια ευθεία. Εγώ δεν λέω ότι είναι εσύ κανονικό. Δεν πάει στην ναι, αλλά λέω ότι ναι. Πρέπει να δούμε τη γραμμή τη γίνεται. Πεντακάθαρο. Ναι. Καβώσεις, ρε, δεν βλέπεις ότι είναι στην ίδια ευθεία. Ίδια ευθεία. Ναι. Ίδια ευθεία μπορεί να προεξήγει λίγο το γόνατο. Και το πουλί του να είναι μαύρο. Τι να σε κάνω τώρα. Κοίταξε να δει και του τρώει και μια αποβολή του Άρη που δεν υπάρχει αποβολή. Δηλαδή, είναι, το... κίτρι, είναι φάουλ απλό του Σάσα. Και το βάζει μέσα στην εστία. Το τελευταίο κοσάρι ναι, φαινόταν ότι θα βάλει πάγκο γκολ. Γιατί λείπει η μεγαλύτερη χαφάρα που κόβει. Θα έχουμε πει Σάσα ότι ο Άρης είναι light σαν χάφ, Σόζα, Σάσα, γεια σας. Μπαίνει ναι. Ο Σόζα που είναι ανάπηρος. Ναι. Έλα. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε. Δεν προλάβα να τα πω όλα. Έχω κι εγώ πολλά. Θα έχουμε να φάμε τα μικρόφωνα στο δεύτερο μήρο. Μένετε εδώ γιατί θα σχολιάσουμε πολλά. Το ερώτημα που τρέχει είναι ένα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος χαμένος αγωνιστικής. Αλλά πριν πάμε στο διαφημιστικό, να σας πούμε ότι στα καταστήματα WIND και στο WIND.gr από τις 20 Σεπτέμβρη μέχρι και 26 ξεκινάει η προπαραγγελία το νέο iPhone 11. Ρέμος, Βέρτης, Θεοδωρίδου, Τερζής, ατελείωτη λίστα. Όσοι αγαπάτε λοιπόν τα λαϊκά τραγούδια να πάτε να το δείτε στο θέατρο Βεργίνα. Ξεκινάει παραστάσεις 13 Σεπτέμβρη. Θα είναι εκεί για 5 παραστάσεις μαζί με Όλγα Βενετσιάνου, Παναγιώτη Ραφαηλίδη και Δήμητρα Σταθοπούλου. Εισιτήρια θα βρείτε στο καζίνο, σε καταστήματα public και στα ticketservices.gr.
Κωνσταντίνε μου, μιλούσα τα μηνύματα. Φίλο μου στο ποιος ήταν ο φίλος σου? Δεν λέω. Δεν λες, δεν θες να μαρτυρήσεις. Όχι. Ναι. Και συμφωνήσαμε ότι ο ΠΑΟΚ πλέον είναι προβλέψιμος. Είναι προβλέψιμος, λες, ναι. Ε. Και εφόσον αυτό, εγώ έχω ένσταση. Αυτό που γίνεται με τον, με ναι. τον, με τον Μπίζεσβαρ. Ναι. Ότι δεν πάει σε ένα σμένα και τα λοιπά από το, επειδή έχει χάσει τα κίνητα και έτσι. Διαφωνώ. Περίμενε λίγο. Να σου πω γιατί διαφωνώ, όμως και θα μου το αναλύσεις. Στο κάθε το ποδόσφαιρο είναι καλύτερος. Ναι. Έχει βγάλει το Γιαννούλη σε full back ιστορίες, ναι. Και παίρνει τις περισσότερες σέντρες ο Γιαννούλη. Τρία γκολ βάζει κάθε μάτσο ο ΠΑΟΚ. Πώς είναι προβλέψιμος? Ποιος είναι? Ο ΠΑΟΚ, τι πώς είναι? Τρία γκολ σε κάθε μάτσο βάζει. Τι τρία γκολ σε κάθε? Προβλέψιμος είναι αυτός. Προβλέψιμος είναι. Προβλέψιμος είναι όταν τον αγκώσει και κρατάει το 0. Προβλέψιμος είναι. Τρία με τον Ατρόμητο. 3-2 με τον Άρη, δεν έχει... 3 με τη Σλόβαν, 3 με τον Άγιαξ, ναι. 2 με τον Πανετολικό. Πόσα έβαλε? Έτσι είναι προβλέψιμο. Ο Φόρ και Εκστρέμ πόσα βάλανε από αυτά? Ο Φόρ και Εκστρέμ έβαλε, ο Τσούμπα άκουμα έβαλε γκολ με τον Πανετολικό, 2 έχει βάλει ο Τσούμπα, ναι. Ο Σβιντέσκι έχει βάλει και αυτός, ναι. Οι Χαβ βάζουν. Εγώ διαφωνώ σε αυτόν Ελλάδα προσέγγιση. Ναι, ναι, με τα νούμερα. Με τα νούμερα, τα νούμερα του διαψεύγουν. Τα νούμερα βλέπεις. Όχι, βλέπω τα γκολ που βάζουν. Μάλιστα. Για να είμαι προβλέψιμο σημαίνει ότι με αγκώνουν την επίθεση. Έχω, θα είχα 0-1 γκολ. Κάνει σέντρε. Προβλέψιμο με πίσω που δεν είναι κορ. Αυτή είναι η. Αυτή κάθετα δεν παίρνει ποτέ. Μία κάθετη πάσα έχει ο ΠΑΟΚ σε 90 λεπτά. Του Μίσιτς. Μία. Ε, ο Μπίσεσβαρ. Στο Ζαμπά δεν έχουμε στο πρώτο πάλι που τη στέλνει στα σαπουλιά. Μία κάθετη πάσα. Μία. Κάθετη πάσα. Όχι, όχι. Δεν υπάρχει αυτό που λέει ο φίλος σου, να ξέρεις. Προβλέψιμο είναι κάποιος που τον μαγκώνουν και δεν μπορεί να πάει πιθανά. Και πέρσι. Και ναι. Πέρσι. Με 5 βγαίνουν μπροστά στην επίθεση. Και πέρσι. Ναι. Είχαμε τα φορτώματα. Ναι. Αλλά είχαμε τον Γρηγόρη Χαλαλαμπίδη να πούμε. Ναι. Τον Μπρίγκοβιτς, ναι. Και τάχωνε. Τάχωνε. Το μισό πρωτάθλημα ήταν αυτούνου. Εντάξει, δεν ξέρω αν ήταν αυτούνου, ήταν όλη ομάδα. Το μισό πρωτάθλημα ήταν αυτούνου. Είχα και τον Λουτσέσκου, μου το ξεφώνησαν, ναι. Όλοι πέρσι. Δεν το ξεφώνησαν. Το πρωτάθλημα ήταν αυτούνου, ναι. Το μισό. Εγώ φέτος κόντρα στο ρεύμα πάλι. Εσύ πάλι δεν θα έχεις, πω. Εσύ στάκα. Δεν έχει center for να βάλει εύκολο γκολ. Με το κεφάλι. Γιατί με το κεφάλι. Γιατί με το πόδι είναι εύκολο γκολ. Πώ δεν βάζουν οι center for. Δεν έβαλε ο Λουτσέσκου, δεν έβαλε ο Λουτσέσκου. Δεν έχει το εύκολο γκολ που είχε πέρσι. Και αναγκάζει την πίσω γραμμή, ανεβαίνει. Γι' αυτό τα τρως τα γκολ. Γι' αυτό τρως και τα γκολ. Είναι πίσω, δεν είναι μπροστά. Θέλεις, το πίσω είναι γιατί τα γκολ τα μισά τα έχουν βάλει πίσω γραμμή. Ανεβαίνουν πολύ ψηλά, κάνουν πολλές δουλειές και αυτομάτως δημιουργούνται καταστάσεις πίσω. Άρα εδώ πας στο κομμάτι που λέει ο Δεν Κρέσπο. Είναι 28 χρονών. Ωραίο, δεν ωραίο, είναι 28 ωραίο. Χρονών με συγχωρείς. Ναι. Ο Μάτος 34 είναι. Όλοι είναι 30 φεύγα, πλην του Γιαννούλη. Ο Βαρέλα που σου κάνει γκολ. 30 φεύγα. Δεν έκανε γκολ Βαρέλα. Ναι, ο Βαρέλα πήγαινε και τραβάει τις κεφαλιές στο, ναι. Πρώτο και το δεύτερο δοκάρι. Ο Κρέσπο έβαλε ένα γκολ στο Περιστέρι, αυτό, ναι. Ήταν. Λοιπόν, εδώ τώρα στέκομαι που εδώ έχει βάση. Για τον Προσάδε το δέχομαι αυτό που λέει ο φίλος. Προβλέψιμος είναι κάποιος που το μαγκώνουν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τρία γκολ βάζει κάθε μάτς. Πίσω όμως, εδώ συμφωνώ μαζί σου. Μήπως η δήλωση του Κρέσπο τα λέει όλα. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι, λέει, στη φιλοσοφία μας αυτό το κομμάτι γιατί βγαίνουμε πολύ ψηλά. Βγαίνουν τα στόπερ ψηλά, βγαίνουν τα χαφ και στο τραζίσο το αμυντικό έχω θέμα. Γιατί βγαίνουν? Γιατί είναι εντολή του Φερέιρα προφανώς. Μπορεί... Για να ανεβαίνουν τα εξτρέμ, πάντα γίνονται χαφ. Γιατί τα εξτρέμ σου σε κλειστό χώρο είναι για τα σκυλιά να τα τρώνε. Ωραία! Ένα λεπτό. Μαζί σου. Ένα βάλε λεπτό. Το στόχ και το λάμπρο να τους δω και αυτούς. Αυτό λέω. Το λάμπρο και το στόχ τώρα. Γιατί να μην περιμένω, Κωνσταντίνε. Παίχτες του ΠΑΟΚ δεν είναι. Βάλτους. 2 εκατομμύρια θα τον πάρω. Βάλτους. Δηλαδή έχω είναι πολυτέλεο. Ο κορυφαίος παίκτης του Τσέχου πρωταθλήματος δεν μπορεί να παίξει ένα λεπτό στον ΠΑΟΚ. Βάλτους. Να τον δω, δεν λέω ότι θα είναι καλύτερο. Τον είδα 20 λεπτά. Πού? Δεν θυμάμαι ένα μάτσο που τον βάλατε. Σε στα φιλικά τον είδες. Δεν ξέρω. Γιατί στην Ελλάδα δεν έχει καμία συμμετοχή. Δεν ξέρω αν έπαιξε ένα 8 λεπτό. Είναι χαρτάκια ο προπονητής σου. Χαρτάκια λες είναι. Λοιπόν. Θες να βγάλει το Ζάμπα να βάλει το στόχ στα 31. Πόσο είναι ο στόχ? 30. 30 χρονών, και, ναι, ναι. Και αν του πει εγώ θα τον πουλήσω αυτό. Ο Βαλμποενά είναι 35, ρε φίλε, και κάνει παπάδες. Ο Βαλμποενά. Ναι, ίδια κοψιά παίχτες είναι. Ο Βαλμποενά πήρε αντιφορτούνη, άστρο Βαλμποενά. Ο Βαλμποενά ήρθε για εξτρέμ και τον βάλανε αντιφορτούνη. Τον βάλανε αντιφορτούνη. Ναι. Δεν πήρε και ο Βρουτόταυρος παικταράδες να πει και τα λοιπά. Χθες τα center back πάμε και εκεί, είχαν προβλήματα να πούμε. Ο Μεριά τον έκανε. Α, ο Παναγιώτης πήρε καλό center back. Αυτό φάνηκε. Ο Σέγκεφελτ αυτό μου πήρε. Καλός ήταν. Καλός ήταν. Θα έκλεισε τα πούμε όλα. Έκλεισε μια τρύπα εκεί. Ναι. Ο κόσμος λέει ότι ο μεγαλύτερος χαμένος χθεσινής βραδιάς είναι ο Ολυμπιακός, λέει. Ναι. Και μετά ο Άρης που έχασε την ευκαιρία να φύγει να πάρει την πλώση τούμπα γιατί δεν θα ξαναβρει την ευκαιρία. Εσείς δηλαδή που χαμογελάτε στους δρόμους σαν τους χαζούς. Ξέρεις γιατί χαμογελάμε. Ναι. Δεν χαμογελάμε. Ισοφαρίσατε το ρούλι στο 97. Γιατί ρούλι ρε σύμφωνα. Στο 97. Γιατί ρούλι ρε σύμφωνα. Με σφαγή στα χάφα αποβολή. Γιατί ρούλι. Στο μέτρο, γιατί σφαγή. Τι σφαγή. Φτάνει. Γιατί ήρθε και έδωσε τα σπόρια στον Άρη. Ποια σπόρια, ρε. Σέσωσε. Ο Σιδηρόπουλος έσωσε στο δεύτερο ημίχρονο με την αποβολή. Άμα δεν έβγαινε ο Σάσα, δεν έχει σοβαρή ούτε του χρόνου. Καλά, δεν ξέρω αν θα βάζει γκολ και ο Άρης. Γιατί άλλαξε και το σύστημα ο Άρης. Είδες τι έκανε. Είδες τι έκανε. Πριν το γκολ, βγάζει τον Φετβατζίδη που είναι πηγή κινδύνου και βάζει το Σόσα να κατήσει το 1-1. Και είναι όλοι πίσω, μα όλοι πίσω και με γιώμα βγαίνει μπροστά και βάζει τον γκολ.
Δεν ξέρουμε πώς θα έπαιζε το παιχνίδι. Α, δηλαδή τι? Η αποβολή μπορεί να τον ωφέλησε τον Άρη, αυτό δεν θα μου πει. Όχι, δεν λέω ότι τον ωφέλησε, αλλά δεν ξέρω πώς θα έπαιζε, ρε παιδί μου. Μπορεί να έπαιζε κι άλλο ταμπούρι. Πού έχει αεροπλάνο για Πορτογαλία. Άντε πάλι φαγώθηκες. Εγώ το ξαναλέω, κόντρα στο ρεύμα. Ξέρω θα βγουν και θα ξεμονίζουν. Τα χαρτάκια τύπου. Ο Καντουρί είναι οκτάρι, τα χαρτάκια τύπου. Ότι ο προπονητής είναι καλός να τον περιμένουμε, εγώ δεν τα παίρνω, κύριε. Εγώ προπονητή. Μικράς Ασίας, δώστε τα αλλού. Ναι, ενάμιση μήνα στον πάγκο ομάδας, δεν πρόκειται να πω ποτέ να φύγει γιατί είναι κόντρας σε κάθε άμα λογική. Άμα τον κάνεις τεστ IQ, ο κόκκινος θα βγει διπλάσιο σε IQ, άσε τώρα. Ο προπονητής θα φάει την κριτική του και θα είναι αυστηρή στο κομμάτι που δεν ανοίγει το rotation. Δεν γίνει να παίζουμε 13 παίχτες. Ο προπονητής είναι και για βρες τη λύση στο αμυντικό τραζίσιο. Για να πάει να βγάλει τέταρτη, πέμπτη την μπράγκα, για ΠΑΟΚ δεν είναι αυτός ο προπονητής. Με το γυναικείο ΠΑΟΚ 40 χρονών. Έλα. Στα μπούτια, Έλα τώρα σαν τον Τσίπρα. Τα ίδια λέγαμε και για τον Μάρτιν πέρσι του Ολυμπιακού. Τον κράτησε και είδε αποτελέσματα. Το Μάρτιν. Ναι. Ο Μάρτιν. Δεν λέγαμε το μάτι γυαλίζει, κάνει Μάρτιν. Ο Μάρτιν επικοινωνιακά κράτησε τον Ολυμπιακό τη μεγάλη μπάλα και δεν μπήκαν οι. Όχι ο Μάρτιν, ο τύπο τον κράτησε. Παίζουμε μπαλάρα, έχουμε δοκάρια. Δοκάρια, ευκαιρίε. Συμμαζεύτηκε ο Μάρτιν. Δεν μ' άρεσε ο Μάρτιν δηλώσει όμω. Παραδείγματο δεν ήμασταν καθόλου καλοί και στο τέλο το ρωτάει για το Μαρινάκι και λέει εγώ δεν σχολιάζω δηλώσει Προέδρου. Ναι, γιατί ο Μάρτης πήγε και είπε ότι ο Πάκ το πήρε το πρωτάθλημα κανονικά και ο άλλος έλεγε για τις πρέσπες και μετά το κουκούλο να κάνουν paper. Και ο Μάρτης δεν έκανε καλά rotation, άμα θες να κάνουμε κριτική. Ναι. Αφού θέλω να πάρω το πρωτάθλημα, καλά να πάθεις που πήρες ένα-ένα που μου φουλάρισες με την Tottenham και δεν μου έκανες αλλαγές πολλές. Έχει άλλα πέντε τέτοια ο Ολυμπιακός. Ναι. Μετά τα μπά στα ευρωπαϊκά έχει άλλα πέντε. Εκεί ελπίζεσαι. Έχει ντέρμπι, έχει να πάει Τρίπολη, έχει ΠΑΟΚ, έχει Άρη. Εκεί ελπίζεσαι. Εκεί ελπίζει. Εκεί ελπίζω, ναι, μέχρι να στρώσει η ομάδα μου. Εάν δεν στρώσει αυτό το πράγμα. Το καλά τον Άρη ξέρω τι σημαίνει. Θα κάτσει να χάσει εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Όπως καθώς ήρθε επικό, καλή και έχανε εσύ εδώ πέρα. Έχανα. Και σε έφταιγε η διαιτησία. Τέτοια παραμύθια που λέγατε στα ταγκαλάκια. Τα ταγκαλάκια κολλητά ή χωρίς. Τα κολλητά. Τα ταγκαλάκια που δεν πήγανε στο βαρ να τον πούνε εκείνο τον Καρυπίδη τον πληρώνετε στον πάγκο. Ρε Καρυπίδη. Δηλαδή, λες δηλαδή εκεί πας στον πιάσει τρόπλο και λες πάνε να δεις τη φάση και εσύ. Τέσσερα στρέμματα αυτιά, δεν άκουσες τίποτα. Εκείνο τα αυτιά του Παπαλιγούρα. Πάνε σαν τον Παπαλιγούρα, ρε Καρυπίδη, τι κάθεσαι εκεί. Επειδή ο Σιδηρόπουλος κοιμηθήκατε. Γενικό σχόλιο, κοιμηθήκατε. Πρέπει να μπει η γραμμή, δεν ξέρω, αγοράστε τι είναι, είναι θέμα μηχανήματος. Να βλέπουμε τι γίνεται. Μόνο εδώ στην Ελλάδα δεν ξέρουμε τι γίνεται. Εφόσον πήγε τον γκολ, γιατί η φάση σταματάει. Σταματάει, ναι. Πας και το βλέπεις. Ναι, πας και το βλέπεις. Δεν πήγε να το δεις. Δεν πήγε να το δεις. Εντάξει, οκ. Ρε Σαββίδη, τι τους πληρώνεις, ρε Σαββίδη, αυτούς όλους εκεί. Τζάμπα λεφτά σε τρώνε, Σαββίδη. Το μόνος ο οποίος θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο είναι ο δικός μας εδώ, όπως το λένε, ο φίλος μας. Ποιος? Το Μαΐδης. Το Μαΐδης, Μόνο αυτός. Η καλύτερη μεταγραφή. Η καλύτερη σου μεταγραφή, Αγούστο. Καλύτερη μεταγραφή, ποιος Αγούστο, Μίσιτς, 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 ξέρω εγώ όλα τα παλτά που σε φέραν. Πες μου λίγο κάτι, να πάμε σε λένε, Ντέμι Νικολαίδης, Ια Κοσιόνι, τι πήρες εκεί όλους τις σαβούρες. Το Μαΐδης, άστο, η καλύτερη μεταγραφή που έκανες. Είναι ο Θωμαΐδης, να πούμε. Ναι, 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 ναι. Και πήρες και παίκτη από τον Ολυμπιακό. Ποιον? Το Θωμαΐδη. Δεν είσαι Ολυμπιακό. Ήταν να τον πάρει. Α, στο One, σωστά, σωστά. Μεταγραφή τηλεοπτική βέβαια. Μόνο αυτό είναι. Περιζήτη τόσο ο Κυριάκος. Η καλύτερη μεταγραφή που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια βρε του Θωμαΐδη, βρε Σαββίδη. Εγώ δεν δέχομαι πάλι αυτό το οποίο ακούσε από την Τούμπα, η οποία χθε ήταν καλή Τούμπα, με εξαίρεση αυτά τα βαρελότα παιδιά, σταματήστε τα. Η Τούμπα πρέπει να τιμωρηθεί. Ναι, σταματήστε γιατί τα αυτά μέσα τα βαρελότα. Σαν αεξίδες και οι αεξίδες πρέπει να τιμωρηθούν. Α παίξει κλεισμένο το με τον Πάο καμένα. Από το μεθεπόμενο πάει να τιμωρηθεί. Α, από το μεθεπόμενο, γιατί θα πει στον βοηθό, δεν τα λένε αυτά. Πρέπει να τιμωρηθεί και φυσικά το Πάο TV είναι οπαδικό, γιατί δεν δείχνει τίποτα, ότι έχουν μπει μέσα οι κανίβαλοι. Δεν δείχνουν ποτέ τι φασαρίε κανένα. Απαγορεύονται να δείχνουν τα επεισόδια και δεύτερο. Θέλατε... Όχι μόνο ΠΑΟΚ TV, όλα τα κανάλια στον κόσμο. Για τη μάνα να πούμε του Σαββίδη που τη βρίζαν με πανό. Ναι. Του Σαουρίδη γιατί τον βρίζατε. Του Σαουρίδη βρίζαν κάτι δίνε. Για μένα είναι. Μάθαμε να λέγαμε. Για δεν κατέβηκε το πανό. Δεν με εκφράζουν. Ξέρει εμένα ο Σαουρίδη που ξέρω, μου κάνετε. Ξέρω, ξέρω. Ναι. Αλλά γιατί το πανό δεν κατέβηκε. Δεν με εκφράζουν εμένα αυτά εδώ πέρα. Αλλά τα ποδοσφαιρικά με εκφράζουν. Δεν με νοιάζουν αυτά. Καθόλου δεν με νοιάζουν. Εγώ θέλω να βλέπω την ομάδα να παίζει μπαλίτσα. Δεν μου λέτε έχει στη θύρα 5 ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Τα δικά σα λαμόγια τα βάλατε ποτέ στη θύρα 5. Τι έχουν φάει από τον ΠΑΟΚ ή δεν τα βάζετε. Οπα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Γι' αυτό σου λέω δεν με εκφράζουν. Μισό λεπτό, τα λαμόγια τα δικά σας.
τα λαμπόγια, τα λαμπόγια τα δικά σα, γιατί δεν τα βάζετε, ρε παοξίδε. Δεν γίνεται τα του οίκου σου. Πάντως στο πανό εκείνο δεν υπήρχε πινελίκη κανένα. Ναι. Έτσι. Σε κανένα πανό γενικώ δεν υπήρχε μπιπ, μπιπ, μπιπ. Δεν μου λες, μια ατάκα. Ναι. Αν πάει η θύρα 3 και γράψει για το Ζαγοράκι τίποτα. Ας γράψει. Θα πάρετε τηλέφωνο να τα κατεβάσουν. Εγώ τα θεωρώ μικρότερα. Μικρότερα, Κωνσταντίνε, είναι μικρότερα αυτά. Δεν με εκφράζουν. Και τι κερδίζαμε τώρα με αυτό. Παρακάτω. Λοιπόν. Η κερκίδα ήταν καλούτσικη χθες. Τι θα πει καλούτσικη? Ήταν καλούτσικη, είχε παλμόν, δεν ήταν σαν πέρσι. Γκόμενες είχε πολλές, Δεν είχε πολλές. Λίγες είχε. Ούτε σμαράγδα ήρθε, που λες τώρα. Σμαράγδα βέβαια είναι Ταλιμπάν, δεν είναι. Σμαράγδα δεν είναι κόμμενες. Είναι Ταλιμπάν. Λοιπόν, ναι. Παίχτες θέλω να σχολιάσουμε λίγο τώρα. Τι να πέρα. Πάρουμε γρήγορα τους παίχτες των ομάδων, γρήγορα, γρήγορα. Για Άρη, για Τερζίδα, πει μια καλή κουβέντα. Υπέροχος. Τι υπέροχος. Και σοβαρός και στις δηλώσεις του στη συνέντευξη τύπου, το Άρης το κρατάει, είναι ξεκάθαρο πλέον, έτσι. Αν δω κάτι διαφορετικό θα είναι έκπληξη. Τον βόλεψε τον Καρυπίδη το χ. Τον βόλεψε. Φυσικά τον βόλεψε. Τον βόλεψε. Εντάξει, αναχωρημένος δήλωνε ότι θα φύγει, αλλά εντάξει, okay. Τον βόλεψε ο Τερζής μια χαρά και τις κινήσεις σωστά τις έκανε στο παιχνίδι. Ερώτηση: ποιος πήρε τερματοφύλακα αυτόν τον δεύτερο στον Άρη? Ποιος? Ποιος ήταν τότε τεχνικός διευθυντής? Ποιος ήταν τεχνικός διευθυντής? Ο Διαμαντόπουλος. Με τον άλλο τον Βρυκόλακα προπονητή. Και όμως το ξαναλέω, ναι, ναι. Οι Αυστριακοί μιλάνε για πάρα πολύ καλό τερματοφύλακα, ανερχόμενο. Τι είμαι, μην τον αδικείς τώρα. Εγκόμενο των Αυστριακών. Ναι, αλλά μην τον αδικείς τώρα 19χρονο που είχε μέσα στην Τούμπα με 30.000 μαμελούκους και δέκεται και σφυροκόπημα στο τελευταίο 20 λεπτό. Ο Χριστίδης έμπαινε 20 χρονών με 50.000 μαμελούκους και μόνος του έπαιρνε τα μάτς. Με ένα 76. Ήταν. Ναι, με ένα 76 έπαιρνε στην Τούμπα και όταν το βλέπατε λέγατε αυτό το κερατά τώρα τι για 19 χρονών και 20 χρονών. Και ο Σαργκάνης 20 χρονών και ο Κελεσίδης 20 χρονών. Εγώ λέω πάντως πάει με το πόδι τώρα. Ότι ο 19χρονος... Ρε Ράντο, ναι. Σε βάλανε εκεί πώς το εκεί με τον Άρη να πούμε να σπουδάσει τον Ολυμπιακό. Ο 19χρονος βγάζει ένα τετατέ του μίση 77 που εκεί μπορεί να γίνει το μάτς 2-1 και να μην έχουμε 1-2. Βρε στο πόδι τώρα. Με το πόδι. Μου λες αυτό που τρώει που για μένα είναι κοντά και δεν μπορεί να λαβαίνει γιατί μπάλα πάει με τα χέρια. Με το πόδι, βρε. Στο 77 αυτό που βγάζει με το πόδι το βγάζει πάλι. Πάλι με το πόδι. Το είδες. Μάθετε του να παίζει με τα χέρια τότε. Χάνει τρομερή ευκαιρία ο Μίσης. Ίδια με τον γκολ. Είναι ακριβώς ίδια. Μίσης είναι, ρε φίλε, τι να κάνει. Δύο γκολ κάνει ο Χάψου. Ο Μίσης ξεμπροστιάζει τον Φερέρα γιατί τον είχε πέμπτη επιλογή. Πέμπτη. Τον βάζει αναγκαστικά γιατί τραυματίστηκαν όλοι. Ποιο στέλνει εδώ, δεν υπάρχει βρισιά στο πανό, δήλωση υπήρχε. Ναι, δεν υπάρχει. Είναι η δήλωση που είχε κάνει. Δεν υπάρχει βρισιά. Θε να σου βγάλω εγώ σε όλα τα γήπεδα 30 πανό που δεν βρίζουν, τα οποία είναι κατάπτυστα. Ναι. Αυτό το παραμύθι τώρα εδώ πέρα. Τον έβγαλε κλέφτη τον άλλο. Εφανίστηκε. Ένα λεπτό. Έφαγε τα λεφτά κτλ. Οι δικοί σα οι κλέφτε. Ναι. Του οποίου ο. Να μην πούμε ονόματα. Ναι. Του οποίου να πούμε, του τακτοποίησε ο Σαββίδη και του υπόλοιπου του κλέφτε. Του βάλατε ποτέ παοξίδε στη θύρα 5. Σωστό, αλλά δεν τα βάζει τα του οίκου σου. Δεν τα βάζει το οίκου σου. Βάζει άλλου νου του. Εντάξει, θέλει να κάνει καζού. Για μένα μικρότερε. Απορώ γιατί κάσα και φάγανε τόσο χρόνο να κάνω αυτό το πανό. Τα λεφτά εκεί στο μπάσκετ που έδινε ο κύριο Σαββίδη. Τα βάλατε στο πανό στη θύρα 5, ρε τα καλάκια. Σταματάμε αυτό, δεν είναι. Όχι, δεν έχει νόημα, ρε φίλε. Τώρα σχολιάζουμε ένα πανό, εδώ έχουμε μπάλα να σχολιάσουμε. Και μην ακούσω Άριανο να διαμαρτυρηθεί για διαιτησία με γκολ τέτοιο ακυρωμένο στην Τούμπα. Έτσι. Εντάξει, να μην πήγαινε ο. Και πέρσι με γκολ offside πάλι. Να μην πήγαινε ο Ποσάσα, να τα ψηλιασμένο, να μην πάει στο χώρο του κέντρου να κάνει φάουλ εκεί πέρα. Εκεί μίλησε και λίγο η έδρα. Αού, 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 θα πάρει ένα. Γιατί το φάουλ είναι φάουλ χωρί κάρτα. Λοιπόν, ερώτηση. Ο καλό, ο κακό και ο άσχημο τη χθεσινή αναμέτρηση. Από τον ΠΑΟ ξεκινάμε. Καλός ποιος ήτανε? Μίσιτς. Ο Μίσιτς, ναι. Κακός ποιος ήτανε? Κακός ποιος ήτανε? Ναι, ποιος ήταν ο κακός? Κατευθείαν ποιος έρχεται για κακό? Ο Βαρέλα. Ο Βαρέλα, ναι, που αφήνει στη φάση του 1-2, τον βάζει μέσα ο Λάρσον ποιος είναι, ναι. Και τρως τον γκολ. Ναι. Ο άσχετος ποιος ήτανε? Άσχημος. Άσχημος, άσχετος. Ο προπονητής σου. Ο προπονητής για κλωτσιές, για κλωτσιές. Για τον Άρη ποιος είναι ο καλός? Εγώ Φετβατζίδη λέω με κλειστά μάτια. Κοίτα, ο Φετβατζίδης, όχι. Όχι, Φετβατζίδη. Ποιον βάζεις πιο καλό? Όχι, δεν θα πω το Φετβατζίδη. Ποιον βάζεις? Δεν θα πω το Φετβατζίδη. Ποιος ήταν καλή του Φετβατζίδη από τον Άρη? Ο οποίος, το ξαναλέμε, ήταν χειρότερος από πέρσι. Ο Άρης πέρσι δεν έπαιξε μπάλα. Χθες δεν ήταν να παίξει μπάλα. Του βγήκε η φάση στο 2, βάζει τον γκολ. Ξαναεφανίζει τα καρέ στο 62 με τη φάση που βγάζει ο Πασχαλάκης. Και βάζει τον γκολ με τη γιώμα στο 89. Ο Σάσα μέχρι που αποβλήθηκε, κακός αποβλήθηκε. Ο Σάσα μέχρι που αποβλήθηκε. Πολύ κομβικός. Ο κακός ποιος είναι? Ο τερματοφύλακας που τρώει τον γκολ με το πόδι. Διαφωνώ. Έχει βγάλει νωρίτερα γκολ. Διαφωνώ. Δεν είναι ο κακός. Με το πόδι τώρα. Δεν είναι ο κακός. Βρε με το πόδι, βρε τώρα. Και ποιος είναι ο άσχετος από τον Άρη? Ποιος είναι? Ο άσχετος. Ο άσχετος από τον Άρη. Ναι, γιατί από τον Πάουκ έβγαλε το Φερέιρα ότι είναι ο άσχετος. Για το χθεσινό μάτς μιλάμε, έτσι, μεμονωμένα. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, ναι, μπορεί να μην υπάρχει κιόλας. Ναι. Το Πασχαλάκι λέγεται δεν τον κράζει, ρωτά ένας φίλος. Πού φταίει ο Πασχαλάκης θες? Στο δεύτερο γκολ το τρώει την κλειστή, επειδή βρίσκει μπάλα λες. Γιατί και τον μπερδεύει. Εντάξει, οκ, το δέχομαι εγώ. Ότι μπάλα βρίσκει κάπου και κάνει, αλλά το τρως πάλι από την κλική σου. Από την κλειστή γωνία. Και το άλλο που θέλω να πω είναι εγώ, ότι ο Ρέι,
Όταν έτρωγε τα γκολ, δεν λέγαμε ότι φταίει πουθενά, αλλά του λέγαμε βγάλε και κάποιο. Αυτό λέω και για τον Πασχαλάκη. Βγάλε και κάτι, Πασχαλάκη μου. Κάντε ένα αλκοτέστ στο Ζίβκοβιτς. Όχι. Εγώ λέω, άμα έχει το κεφάλι του μπερδεμένο, καλό θα του κάνει να κάτσει στον παγκόσμιο. Ο Γιώργος. Ναι, ποιο Γιώργος. Ο Σαββίδης. Ο Γιώργης, ναι. Δεν ήθελε τον Ζίβκοβιτς. Ναι. Γιατί άκουγε ότι δεν έκανε καλή ζωή. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή ψέματα. Εγώ πάντω από αυτά που μαθαίνω για τον Ζίβκοβιτς όσο μένει Θεσσαλονίκη, κάνει μια χαρά ζωή. Ναι. Ναι. Πε μου εσύ ότι το αντίθετο. Γιατί μαθαίνετε στην πόλη τι γίνεται άμα βγει. Και το άλλο. Ποιο. Τι έχει, πήρε πόλη στο ψυγείο του. Στο 7-2 εκεί κάτι έμαθε ο. Α, και δεν. Ναι, ο Γιώργος, δεν ξέρω, ο Γιώργος να μην ανακατεύεται και πολύ, γιατί μπελά βρίσκει ο Πάοκ όταν ανακατεύεται. Να μην ανακατεύεται. Ναι, αλλά δεν γίνεται να μην ανακατευτεί. Είναι ο γιος του διοκτήτη. Τελείωσε. Γουστάρεγα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Εσύ θα είχε κάτι ο μπαμπά σου που θα είναι ουά που θα το γουστάρει. Γιατί φαίνεται ότι παθιάζεται, είναι παθιάρης. Δεν θα σχολιώσουν εκεί με αυτό. Πώς μεταγραφές έκανε ο παθιάρης. Απέτυχε. Απέτυχες μεταγραφές. Πόσες μεταγραφές έκανε ο Παθιάρης. Έχει κάνει Χατσερίδη, Βερμπλουμ, νομίζω και τον Ελκαντουρί τον πήρε ο Γιώργος. Ποιον άλλον έφερε τώρα τελευταία. Δεν του παίρνετε. Στόχ δεν έφερε για αυτόν. Είχε κάτι αμαξάκια, matchbox. Ωραία τώρα, εντάξει. Δεν του παίρνετε. Κάνα δύο matchbox αυτοκινητάκια. Το παράδεισο του παιδιού, ξέρω εγώ κάτι, να διαβάζει ο Γιωργάκης. Θα κάνει κανένα άλλο τι μεταγραφές, γιατί δεν σας βλέπω. Καλησπέρα, παιδιά, λίγο μηνύματα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Mm. Μήπως λέει η γραμμή που δεν έδωσε ο γκολ και ευθύνη και το PAOK TV. Την προηγούμενη αγωνιστική στο μάτς με τον Ατρόμητο, τη γραμμή βγήκε σίγουρα σε τρεις φάσεις. Δεν ξέρω εγώ, ρε PAOK TV. Εγώ ξέρω ότι εσείς κοιμηθήκατε όρθιοι, με πηδήκατε το Σιδηρόπουλο. Σας πείσαν εκεί πέρα ο Ολυμπιακός και ο Άρης. Σας αντιποβάλλαν ότι ο Σιδηρόπουλος. Τα πόδια τους λένε στην ευθεία. Αν λέει ξεφεύγει κάτι, είναι τα μαλλιά του μπίσας, βαλέ. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει offside. Πάλι τα ίδια θα πούμε. Ναι. Δεν υπάρχει γκολ offside του ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχει αποβολή του Άρη. Αυτές οι δύο φάσεις είναι καθοριστικές. Καλημέρα, τελείως. Παιδιά, λέει. Πρώτη χρονιά Λουτσέσκου η ομάδα σερνόταν μέχρι να πάμε στο μάτς με την Ξάνθη, λέει. Και τότε λέει γκρίνιζαν. Ας δώσουμε λίγο χρόνο στον προπονητή, ο οποίος έχει Ξάνθη διαφορετική φιλοσοφία. Ρε εσείς, ναι. Χαρτάκι δεν παίρνω. Το καταλάβατε. Κανένας μας δεν παίρνει το χαρτάκι. Λοιπόν, όταν θα φτάσετε να γκρεμίσετε την τούμπα με αυτόν τον προπονητή και να φτιάξετε τη νέα τούμπα εξαιτίας αυτού του προπονητή, θα είναι αργά. Λες. Λέω εγώ, ναι. Ναι. Εγώ λέω ότι δεν γίνεται να διώξει κανένα ορισμός προπονητή που είναι αήττος μέχρι αυτή τη στιγμή και θέλει να περάσει κάτι διαφορετικό, καλός ή κακός. Ναι. Εγώ λέω ότι πρέπει να το πάει λίγο πιο ομαλά, γιατί είχε έτοιμη και στρωμένη ομάδα. Εγώ θέλω να ρίξω αλλού τις ευθύνες. Για πες. Στη διοίκηση θα τη ρίξω τις ευθύνες και στο τεχνικό διευθυντή. Ναι. Του πήρατε τους παίκτες που ήθελε το καλοκαίρι. Ποιους παίκτες, γιατί ήταν αυτό το 4. Ήρθε 1 Ιουλίου. Ναι. Τους πήραν τους παίκτες που ήθελε το καλοκαίρι. Κάτι Φρανσέρτζιο, κάτι Μπράνταριτς και του πήρατε τον Εσίτη. Μόνο. Καλά, ήταν ευλογία εχθές, ναι, που δεν έπαιξε ο Εσίτη. Καλό και αυτό που δεν τον έβαλε. Ότι δεν έπαιξε από την αρχή και ο Καντουρί. Ήταν καλός. Καντουρί, το δίδυμο. Σ' άρεσε ο Αγκούστο, ε. Ο Αγκούστο. Α, ναι, αλλά είναι οχτάρι, δεν είναι εξάρι αυτός. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι οχτάρι το παιδί. Και αριστερό σουτ καλό έχει. Και γλυκιά που σεντρούλα βγάζει τον γκολ. Πάτησε η φτέρνα του στην περιοχή του Αγκούστο. Όχι. Όχι, ε. Γύρω-γύρω όμως ήταν. Γύρω-γύρω. Οχτάρι, ναι. Γύρω-γύρω ήταν. Είδες τι ωραίο όμως το αριστερό της έδρας. Άμα θες να κλέψεις βίλα στην Εκάλη, ναι, και εγώ άμα πάω με το κόρτεμα γύρω γύρω και κάνω βόλτες, ξέρεις τα λένε, ναι. Έκανα γύρω γύρω, άσε γύρω γύρω, πήδηξε το φράκτη να μπει μέσα στον Αγκούστο τώρα. Ο Μίσης ήταν όλα τα λεφτά. Ο ναι. Μίσης ήταν όλα τα λεφτά. Και ξεφτιλίζει όντως ο Μίσης, τον οποίο εμείς εδώ σαν εκπομπή είπαμε ότι δεν κακό σκαφ. Ναι. Ο Άρης σου άρεσε χθες. Όχι. Ούτε και εμένα μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Ναι. Συμπτωματικά θα πήγαινε να πάρει το δικό. Άρης, και γι' αυτό φύγανε όλοι. Ο Άρης δεν έβγαλε μία αντεπίθεση παρά μόνο μία που έβγαλε με τον Φετβατζίδη και εκεί πήγε και μπερδεύτηκε και έδωσε την μπάλα λάθος, θα πούμε. Ναι. Δεν έβγαλε μία αντεπίθεση. Ναι. Κι όμως παραλίγο να έπαιρνε το μάτς. Ναι. Μ' άρεσε έτσι χθες. Γιατί ο άλλος είναι αφελής πίσω ανασταλτικά. Δεν γίνει να τρώω γκολ σε δύο κατεβασιές των αντιπάλων μου. Το έχω κάνει με όλους. Μία με τον Πανιόνιο γκολ. Μία με τον Πανιόνιο γκολ. Δύο με τον Άρη. Τρεις έκανε. Άρα, για μην το αδικό, έκανε και τη φάση με τον Ιντέγε. Το που έβγαλε ο Πασχαλάκης. Να θες το πούμε κι αυτό. Θες να μιλήσουμε για Πασχαλάκη. Ναι. Από πέρσι χειρότερος. Θες να μιλήσουμε. Βαρέλα, χειρότερος. Χειρότερος, ναι. Βαρέλα. Κρέσπο το ίδιο. Κρέσπο είναι μία ή άλλη. Γιαννούλης και καλός μπροστά πολύ, καλός πίσω δεν με. Καλός είναι ο Γιαννούλης. Είναι σταθερά καλός. Ωραία. Γιατί Σωμάτος, ναι. Μπροστά καλός, πίσω άρχισε να μην γυρίζει, άρχισε να μην μαρκάρει. Άλλαξες όλα στα χαφ. Ναι. Εκεί είναι το. Γι' αυτό σου λέω δώστε έτσι χρόνο. Άλλαξε όλα τα χαφ. Πρέπει να μάθουν να γυρίζουν πίσω. Ναι. Δεν δίνω χρόνο ούτε στο θάνατο. Δεν γίνεται όμως. Σε ποδόσφαιρο είναι, δεν γίνεται. Όπως δεν πες ταύλι, ρε φίλε. Όπως δεν δίνουν χρόνο σε μένα, κανένας δεν μου έχει δώσει χρόνο στη ζωή μου. Κανένας. Ναι. Χρόνο δεν μου έχει ναι, δώσει. Ναι, αλλά πρόσεξε. Εσύ δεν θα κάνεις με έναν, είσαι άτομο. Εκείνη ομάδα πρέπει να συμφωνήσει. Δεν δίνω χρόνο σε άνθρωπο. Ναι. 2 εκατομμύρια ρήτρα να μην δει τον Πίσεσβαρ να τον κάνει δεκάρι και μου κάνει το ζαμπά με χαρτάκι γιατί δεν τα πουλήσετε το ζαμπά για το financial fair play. Ξενύχτη, τέλος. Τουλάχιστον για όσα από εμάς περιμένουν πώς και πώς το νυχτερινό ωράριο για να κάνουν τις δουλειές σπιτιού. Ήρθε το Volton One τώρα και μας προσφέρει χαμηλή χρέωση ρέματος όλη την ημέρα.
Πόσο χαμηλή? Χαμηλότερη και από αυτή του νυχτερινού ρεύματος και με το χαμηλότερο κλιμακούμενο πάγιο της αγοράς και με επιπλέον έκπτωση συνέπειες 10%. Απολαύστε τη νύχτα όπως θέλετε και αφήστε τη Volton με το, για το ρεύμα σας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο volton.gr και στο 11300. Τώρα θα μάθετε πολλά περισσότερα όμως από το πολιτικό δελτίο του Κωνσταντίνου Βαραγιάννη που είναι, έχει ένα στυλάκι σήμερα, έχει μια άνεση, έτσι. Τι ρε γαμότο δεν έπαιξε εσύ, γιατί. Ναι, βέβαια, εντάξει, οκ. Γιατί είπαμε. Ξυπνήσανε εκεί. Ελπίζω να ξυπνήσει ο κόλτς. Ήτανε το παλτό ότι δεν είναι για μπάλα. Να ξυπνήσει. Ξυπνήσανε, βάλανε τον Καντουρί ευτυχώς για τον ΠΑΟΚ. Oh, 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 oh. Ο ΠΑΟΚ με εσύ την Καντουρί. Ευτυχώς δεν έβαλε εσύ, τι, Ο ΠΑΟΚ με εσύ την Καντουρί. Θα έχανε το παιχνίδι. Βασικούς, το λέω εγώ. Έρχεται με άβρα τώρα. Να το Σοϊντέγι εδώ τον, του Μετρόπολης. Επιστρέφουμε μετά το πρωί. Για όλους εσάς που δεν σταματάτε το σκρολάρισμα στο Instagram, Wind One, φίλες και φίλοι, το συνδυαστικό πρόγραμμα κινητής, σταθερής ίντερνετ και τηλεόρασης της Wind με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Με πραγματικά περιόριστα data που δεν τελειώνουν ποτέ και ξεχνιάσατε. Και αν τα χρειάζεσαι μόνο για συγκεκριμένες μέρες, το Wind One έχει και απεριόριστα πακέτα data για μια εβδομάδα ακόμα ή για μια μέρα. Αν θέλει, σε απίστευτες τιμές, μπείτε τώρα στο wind.gr κάθετος Wind One και ενημερώσου. Πολλά μηνύματα ποικίλης φύσεως, Κωνσταντίνε. Νομίζω ότι πιάσαμε σχεδόν δεν τα πάντα. Δεν πιάσαμε Ολυμπιακό. Όχι, από τον ντέρμπι. Εντάξει, είδαμε εδώ τα δικά. Θα πάμε εκεί. Έτσι, θα τα σχολιάσουμε. Απλά ένα τελευταίο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι σε θέμα φυσικής κατάστασης είναι μια χαρά. Θα το σχολιάσουμε αυτό. Δεν σταματάει μετά τα 70 πατάει γκάζι όπως το έκανε και στο Περιστέρι, το έκανε και με τον Άρη χθες, έτσι. Κοίταξε, με τον Άρη. Καταρχήν είχε στο πρώτο ημίχρονο πολλές διακοπές. Πάρα πολλές. Που σημαίνει δεν παίχτηκε μπάλα. Σε σημείο που δεν παίχτηκε μπάλα. Ναι. Αυτό τον ωφέλησε τον ΠΑΟΚ. Και τον Άρη μπορεί να ωφέλησε, αφού και αυτό δεν έπαιζε. Τον ωφέλησε. Ο ΠΑΟΚ έχει 10 φορές παραπάνω μπάτζετ. Μην μιλάμε για τον Άρη. Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Σε αυτά τα μάστα μπάτζετ δεν παίζω. Ξέρω πόσα ντέρμπι έγιναν στην Ευρώπη χθες. Ναι. Με μπάτζετ μικρότερα και είχαμε. Ναι. Τα περισσότερα ξαχύ, θα τα δούμε στην πορεία. Εσείς λέγατε 4 και 5 άρε. Όχι, Ολυμπιακό. Εδώ πέρα ακού και 4 και 5 άρε αυτήν την εκπομπή. Εσεί και Ολυμπιακό 4 και 5 άρε και είδαμε τα μούτρα και του Ολυμπιακού και τα δικά σα. Πάμε τώρα στο Ολυμπιακό. Φλάσει ο Πέλκα. Θα μάθουμε σε ποιο βαθμό κατά τη διάρκεια τη ημέρα χάνει το μάτς με την ΑΕΚ σίγουρα, έτσι. Φλάση ένα μήνα έξω είναι. Τελείως. Εξαρτάται τι είδους φλάση είναι. Άμα είναι δευτέρου βαθμού. Φλάση είναι φλάση. Ναι, μπορεί να λείψει δύο εβδομάδες. Όπως έλειψε, ξέρω εγώ, ο Ολιβέρα, για τον οποίο γίνεται αγώνας δρόμου να παίξει με τον ΠΑΟΚ. Ποιος, Ολιβέρα. Ολιβέρα της ΑΕΚ, έτσι. Λοιπόν, πριν πάμε στην ΑΕΚ, πάμε λίγο στο ντέρμπι κάτω που το είδαμε και αυτό. Καταρχάς να πούμε Βόλος όφι 1-0, ο Βόλος ο Μπέος είναι πρώτος μάγκας, μεγάλος μάγκας ο Μπέος. Εντάξει, τον πάτησε όφι, εντάξει, το είδα το μάτς. Τον πάτησε, αλλά εντάξει, το κράτησε. Το πήρε τυχαία. Αστέρα Τρίπολης σε Ατρόμητος 2-1, πρώτη νίκη για τον Αστέρα. Αστέρα Τρίπολης, κοίταξε, λέω τον Αλέφαντο φίλε, έχει τις μπλέξει εκεί με τον Αναστασίου, είναι για διώξιμο. Αυτοί οι δύο προπονητές που είναι για κλωτσιές, είναι του ΠΑΟΚ και του Ατρομήτου. Είναι για κλωτσιές. Ο ένας δεν έχει χάσει κανένα μάτσο, άλλος έχει χάσει όλα όμως. Δεν καταλαβαίνεις τώρα, ελληνικά. Τι δεν έχει χάσει μάλλον. Από την επανομή της Ευρώπης απεκλείστε ρε. Μιλάμε για Ελλάδα, σούπερ λίγα τώρα. Ελλάδα, ναι. Τώρα. Είναι Σεπτέμβριο και ο ΠΑΟΚ είναι έξω από Τσάμπιονς. Καλά, ναι, αυτό είναι αποτυχία. Από Ευρώπη. Στο ξαναλέω, εγώ ρίγω τις ευθύνες πρώτη στα αλλού. Στο 97 ισοφαρίζει τον Άρη με, το, τι πόδι, να με το πόδι το κουλό του τερματοφύλακα του Άρη. Ποιος δεν για διώξει. Τον αδικείς τον Έμαν. Ποιος? Τον αδικείς τον Πιτσιρίκο. Πάρ' το με τον Ζήμκοβιτς μαζί, δίδυμο. Θα το ζούμε, δεν τον έχω δει τον Ζήμκοβιτς. Τον αδικείς τον Έμαν. Τον αδικείς. Μπήκε 19 χρονών παιδάκι μέσα στην Τούμπα, ναι, και έχει βγάλει στην αρχή και του Μπίσης βγάζει και το σου του Αγκού στον Γκάζι. Για να το κάνω τον πατέρα σου, 19 χρονών μπορείς μπήκε ο Χριστίδης. Καλά, ναι, αυτή είναι εντάξει, οκ. Λοιπόν, Λαμία Πανιώνιος. Ο Κελεσίδης όταν έμπαινε. Άσε τώρα. Ένα-ένα. Καλά μία, άσε με τώρα. Είδα Λάρισα. Ξέρεις πως είναι ο Άρντα με τον Κάτσε Σιλάρισα, σαν τον Τζάβι με τον Ινιέστα, ναι, ναι. Πόσο καλή φαίνονται σχέση με τους άλλους. Εντάξει. Τον πάτησε, την πάτησε την Ξάνθη με κορυφαίο τον Κάτσε. Έτσι, πάρα πολύ καλή. Συμπάρει τον εσύ, την παρελθεί. Δύσκολο θα είναι το μάτς του Άρη ο Βικελίδης. Με ποιον? Τώρα παίζει Άρης Λάρισα. Και τι έγινε, και άμα δεν κερδίσει τη Λάρισα. Παιδί μου, λέω ότι. Αν την βγει έκτος, θα βγει έβδομα. Ο Άρης είναι ομάδα πεντάδας, ούτε καν εξάδας. Είναι ομάδα πεντάδας. Βάσει ρόστερ, βάσει δυναμική είναι ομάδα πεντάδας. Δεν ξέρω που θα τερματίσει. Τέταρτος θα είναι. Τρίτος δεν ξέρω γιατί ανεβαίνει. Α, δεν τρελαίνεις τώρα, επειδή, ναι, σε πάτησε τώρα 2-2. Δεν με πάτησε. Πάτημα σημαίνει πάτησε ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό. Αλλά, ναι, δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Ο Παναθηναϊκός, ναι, πάτησε τον Ολυμπιακό χθες για όσο το είδα. Ο Ολυμπιακός, ναι, έπαιξε με την ευρωπαϊκή ομάδα, έβαλε 4-0. Τετάρτη. Τι 4-0 έβαλε. Πότε κέρδισε 4-0. Πάνε τα 4-0. Έρχεται... 2-2 ήρθε με την Τότενα. Πάνε. Άλλο λέω, τι 4-0. Πάει την Κυριακή μετά το 4-0 και σέρνεται με την Τρίπολη. Α, με τον Βόλο λες.
Ποιο 4-0 Κωνσταντίνο. Παίζει ο Ολυμπιακός με μια ευρωπαϊκή ομάδα. Δεν θυμάμαι το όνομά της. Πιο παλιά λέει. Α, α, α. Τη βάζει 4-0. Με τη Γκράσνοντα λες. Δεν ξέρω πώς το διάλεξε. Και παίζει με τον Αστέρα και κερδίζει με τον Βάρ. Κερδίζει με τον Βάρ. Και κερδίζει με τον Βάρ. Σέρνεται βιολογικά. Φουλάρι με την Τότεναμ. Σέρνεται βιολογικά. Και τον πατάω πάνω να τι σημαίνει σέρνεται βιολογικά. Τρέχει ο Κουρμπέλης με τον Μπουχαλάκη και τρέχει ο Κουρμπέλης πιο πολύ από τον Μπουχαλάκη. Ναι. Εντάξει. Ισχύει αυτό. Τρέχει ο Δόνης. Έπρεπε να κάνουμε καλύτερο ρωτέσιο. Και τρέχει περισσότερο ο Δόνης από τον Γιγέρμε. Εντάξει, τους χθες, τους λοιπόν, χθες λοιπόν η κακή ομάδα έχει τρέξει τουλάχιστον, να μην πω διπλάσια χιλιόμετρα, πολλά περισσότερα χιλιόμετρα από τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει την ευθύνη ο Μαρινάκης όταν παίζεις Ευρώπη και Ελλάδα. Να του πάρει παίχτες κι άλλους. 25 παίχτες. Ναι, ναι. Μπορεί αυτό το Παναθηναϊκό να τον κερδίζει 1-0 από το ημίχρονο, 2-0 τελικό. Άρα λοιπόν εδώ ο Χοντρός είναι υπερόπτης να πούμε. Λέει ποιος Παναθηναϊκός κτλ. Φάτιμα με τον Μπουχαλάκη, τον Γιγέρμε και τον Βαλμπουενά που καθάρισε στο 65 γιατί 35 χρόνια. Τελείωσε και ο Βαλμπουενά όσο προλάβει. Ναι. Γιατί μετά τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο αλλάζουν τα κόστη. Όσο υπάρχει λοιπόν η Ευρώπη για τον Ολυμπιακό, εσύ πρέπει να χαίρεσαι μόνο αν διώξει τον προπονητή σου. Εγώ χαιρόμουν από την αρχή. Γι' αυτό ναι. Είπα, λέω, να πάει και καλά να ασχολείται κιόλας. Μπράβο. Και χθες ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι δεν έκανε καθόλου καλή διαχείριση στο ροτέσιο γι' αυτό. Έτσι ακριβώς. Γιατί παίζει σε μέδο μεριά. Τους ίδιους. Που κάνουν τα πέναλτι. Ο Μεριά είναι, ειδικά ο Μεριά είναι επικίνδυνος πλέον, σε έτσι. Μέδο, ναι. Από τραυματισμό. Θέλει χρόνο, είναι βαρύ κορμί. Και το βαρύ το κορμί του είναι βαρύ τα. Δεν προλαβαίνει, κάνει πέναλτι το ίδιο και ο Μεριά που κάνει δεύτερο σε ρημάτς πέναλτι. Μετά, ο Ομάρ, δεξί μπακ, ξανά μανά. Τον μπούκωσε γι' αυτό. Θέλει τον Τωροσίδη 40 χρονών. Βάλ τον Τωροσίδη. Δεν άνοιξε το ρωτέσιο ούτε ο Μάρτης μου, λες και το πλήρωσε χθες. Φυσικά, ποτέ σε μέσα, Βαλμποενά μέσα. Ο Ρατζέλοβιτς τη μοιράστηκε με τον Μασούρα. Και ο Γκερέρο σέντερφορ. Ναι. Δεν έβαλε ούτε Λαράμπι ούτε τίποτα. Έτσι. Ούτε Αράμπι ούτε Μαράμπι. Λοιπόν. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός έτρεξε τον υπερπάντο αγώνα. Δικαιώθηκε ο Δωμάζος. Και όσοι είχαν πει και είχαμε πει και εμείς τελευταία στιγμή ότι δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Φίλος του Ολυμπιακού. Λάθος λέει του Μάρτινς. Δεν έπρεπε λέει, να ανοίξει το ρωτέσιο να βάλει και Σουντανί και Λαράμπι. Και σιγά του παίρνει το δάιμαζο όμως. Ποιο Σουντανί. Όταν μου κάνει δήλωση ότι εγώ έχω το πρωτάθλημα, κρατά ξεκούραστη την εντεκάδα. Και βάλει τους άλλους με την Τότεναμ και χάσει από την Τότεναμ. Θέλετε να δείξετε Ευρώπη και Τότεναμ, Φάτινα τώρα με τον Πάοκ μαζί. Θα έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Άντε, μπράβο. Θα έχουμε πολύ δρόμο και στο κόλπο μπαίνει και η ΑΕΚ, η οποία έχει ένα παίχτη που δεν έχει καμία άλλη ομάδα στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτό δείχνει ο Λιβάγια. Να πούμε και κάτι άλλο. Ναι. Αν τον πιάσει μια γρήπη το Λιβάγια. Τελείωσε η ΑΕΚ. Να... Ναι, όπως αλλά όσο είναι η Μπαρτσελόνα με το Μέση. Με το Μέση. Έχασε από τη Γρανάδα 2-0. Σωστό. Καθάρισε και η Μπαρτσελόνα. Θα ζήσουμε να τη θυμόμαστε. Μα αυτό θέλω να πω ότι όλοι οι προπονητές θέλουν χρόνο έτσι. Να θυμόμαστε ναι. Την Μπαρτσελόνα. Ναι, και ο Βαλβέρδε αναγκάζει να κάνει να κατατάξει την Μπαρτσελόνα φέτος. Ο Βαλβέρδε. Και παίζει και χωρίς το Μέση όπως παίζει και ο Πάοκ. Γιατί για τον Πάοκ ο Βιρίνε σαν το Μέση. Κάτσε, κάτσε. Ποιος είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Βρε μη, ξέρει. Ποιος είναι ο ηγέτης του ΠΑΟΚ. Αναλογικά. Αναλογικά για τον ΠΑΟΚ, ποιος είναι ο MVP, ο καλύτερος. Ο πρόεδρος του. Όχι, και της Μπαρσελόνα μα είναι που παίρνει ένα δις παίχτες. Μη. Όχι, είναι απώλεια του Βιερίνια, όποια με λες. Θα έχεις τον Βιερίνια χθες και θα γινόταν αυτά, τρελώσε. Τι γινόταν. Τι θα γινόταν. Θα έπαιρνε στο μας. Θα έβριζε τον τρόπο με τον Βιερίνια να το πάρει. Βάλ τον τώρα εξτρέμ. Εξτρέμ θα τον βάλω, ναι. Φυσικά. Και θα κάψω τον Γιαννουλάκο. Και κάτσε τον Ζάμπα στον πάγκο. Φυσικά στον πάγκο. Και να δούμε. Και εκτός αποστολής να κάτσω Ζάμπα. Να δούμε ο Βιερίνια με τα χαρτάκια πώς θα τα πάει τώρα. Γιατί δεν πάει να φάει στον Γιαννούλη. Τα χαρτάκια φαγωθήκατε. Ξέρεις, να σου πω μια ιστορία. Ναι, να με το Γιαννούλη θα φάει. Το Γιαννούλη. Ξέρεις γιατί. Βάζουμε ένα στίγμα ότι δεν θα φάει το Γιαννούλη. Τώρα εδώ. Γιατί έχουμε και το άλλο με τον Αμπέλ. Έτσι. Σάρια, τρώσαι, κρέα. 1 Νοεμβρίου δεν φύγει ο Αμπέλ. Ναι. Έτσι, έχουμε τραπέζι. Εγώ ο Μούχαλη στο Σεραφείο. Πού με είπες? Στο Σεραφείο. Πού με είπε, Σαφάλ. Στο Σεραφείο. Στο Βασαλινό. Στο Βασαλινό, ναι. Στο Σεραφείο. Έτσι μου ήρθε τώρα. Στο Σεραφείο. Λοιπόν, στο Ματζαβίνο ήθελε. Στο Ματζαβίνο, ναι. Ο οποίος είναι Αργιανός και μέχρι 22 χρόνια ήταν ΑΕΚ. Τα έμαθα χθες. Αλλά! Μου τα είπαν κάτι δύσκολο. Αλλά! Κοίτα αυτός λέει που κάνει τον Αργιανό, λέει ο Ματζαβίνο, το φανατικό, ναι. Μέχρι 20 χρονών ήταν ΑΕΚ, λέει. Τώρα άλλαξε, λέει... άλλαξε, λέει, η ομάδα στα 20. Άφησε την ΑΕΚ και έγινε Άρης. Έγινε Αργιανός στο Χαϊβάνι. Ίδιο χρώμα τουλάχιστον. Εντάξει. Ναι, εντάξει. Ναι. Ράπ, λέει, τι έγινε σε χάλα την εβδομάδα. Ο Πάοκ λέει που βάλε 97 και ο Παναθηναϊκός ήθελε δυο διπλάκια να τραγουδά, λέει. Δύο νευρίασαν, λέει, χθες. Οι Αργιανοί και εσύ. Έτσι λέει, εδώ φίλος, ο Πάοκ. Τι θέλει, λέει. Ναι, οκ, σαφώς.
Εγώ τα βλέπω τον Κουλιανό 7 η ώρα το πρωί να τραγουδάει μετά το δεν τραγουδούσα τώρα, γιατί είσαι υπερβολικό. Θα τα ακούνε. Σου λέω είμαι ανακουφισμένο, γιατί έτσι και έκανα. Δεν θα με κερδίσουν ποτέ και κόρδανε τα άλλα. Έτσι έκανα χουλιαμά. Γιατί φαντάσου να πάρει πρωτάθλημα και να είναι το στίγμα ότι ο Άρης σου έκανε δίπλα στην Τούμπα. Ξινόδα μα το βγάλουν. Εδώ πέρσι πήρα αίτητο πρωτάθλημα και λέγανε εγώ σε πειραχή. Φοβάσαι την Άκη, το πάρει φέτο. Όχι. Δεν τη φοβάσαι. Όχι, μόνο τον Ολυμπιακό. 50-50. Την Ιπουλιάκη δεν τη φοβάσαι. Νομίζω δεν θα έχει αυτό που βλέπει. Άμα σε πάρει η ΑΕΚ, λέμε. Ναι. Άμα σε πάρει ναι. η ΑΕΚ, θα σου πει για ένα εξή, θα ξυπνήσουν όλοι οι ΑΕΚ. Θα πει να και εμεί εδώ είμαστε. Η ΑΕΚ τώρα θα σηκωθεί και ο τελευταίο 90 χρονών θα πάσουν και 50.000 λε. Old Adam να κάνουμε. Πάνε να δουν τον ΑΕΚ τον πρωταθλητή. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι. Πουλάμε. Έτσι. Δεν είναι Κωνσταντίνα μου. Θα σηκωθούν και οι νεκροί τη ΑΕΚ να δουν τον Μάτ που λέει ο λόγο. Εντάξει, και εγώ λέω δεν το φοβάμαι τον Μάτ στην ΑΕΚ. Το λέω από τώρα με τον ΑΕΚ τον φοβόμουν πιο πολύ γιατί η ΑΕΚ δεν νομίζω να παίξει κλειστά ο Κωνσταντίνα που μου λε εσύ. Με συνέδες, με κόσμο, θα παίξει, θα περιμένει τον Πάουκ, τα μπουρι πίσω. Τετάρτη, ναι. θα σου έχω την εντεκάδα. Ωραία, ωραία, ωραία. Θα σου έχω εντεκάδα, διάταξη. Ναι, 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 πάντα, αυτά τετάρτη, θέλω. Τετάρτη θα την έχω. Πάμε λίγο πρωτοσέλα μου, πώς εκλαμβάνει ο τύπος τα αποτελέσματα χθες. Μη, άστο, μη. Σερί, χ. Και έχει από τη μία τον Ολυμπιακό και από την άλλη. Α, τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό. Αποθεώνουν Παναθηναϊκό κάτω. Ξεφτυλίστηκε ο Ολυμπιακός και ο Πάουκ με τα μεγάλα μπάτζα του μεγάλου προέδρου. Από τον Καρυπίδη να πούμε το Σάσα Μπάστα, Σάσα Καστούρα και, καλώς και το Φεφλαζίδη, ναι. Καλώς ναι. Ξεφτυλίστηκε να πούμε και ο Ολυμπιακός με Κουρμπέλη Δόνη που πήρε το κέντρο. Γιογιο, και πήρε τον Μπουζούκης τώρα, ο Μπουζουκάκος. Έλα Ολυμπιακάκο. Ο Περέα είναι, ο Πιτσιρίκος που βάλε τον κόλ και έκλαιγε ο Βικελίδης που του το αχύρωσαν. Ξέρεις τι τούρμπο είναι. Ναι. Υπέροχος είναι. Ο Περέα. Ο Περέα, ναι, 19 ναι. χρονών. Και ο στόπερ του Παναθηναϊκού. Ο Σέγκεφελ. Ο Σίντελφελ. Σέγκεφελ. Σέγκεφελ. Ναι. Δίπλα στο Φουκαρά τον Μπούγκουρα. Μια εντάξει, χαρά έδεσε. Τον προωθούν και τον Μπούγκουρα. Ναι. Ματσάρα λέει στην Τούμπα. Όντως, το μάτς ήταν στην Τούμπα. Ο Μπούγκουρας καλούτσι. Καλώς ήταν χθες. Ναι. Ναι. Ματσάρα σούπερ μάτς στην Τούμπα με γκολ από πολλές φάσεις. Για ουδέτερο χθες ο μάτς στην Τούμπα ήταν υπέροχο, έτσι. Όλα τα μάτς με τον. Γκολ. Όλα τα μάτς του Πάου και τον ουδέτερο είναι καλά. Ορίστε, γιατί το ξεφωνεί τότε. Ποιον? Εσύ, εφίσε, θες Φερέρα. Για να μην πληρώσω στίγμα, ε. Για μένα? Ναι. Για μένα ναι, Φερέιρα θέλω. Φερέρα, ναι. Σαν το ατρομή του θέλω. Θέαμα ναι. να βλέπω, ανοιχτές άμυνες να βλέπω. Σπορ το Βαρέλα. Το Βαρέλα το. Ο Βαρέλα δεν πατάει καλά. Το Τσιγκουναρά που τον καταραστήκανε γιατί το έπαιξε πάω. Βαρέλα, Πασχαλάκη, ναι. Ζαμπά, ναι. Πέλκας δεν πατάνε καλά. Ναι. Πρέπει να του αλλάξουν να βάλουμε άλλου. Είναι απλά τα πράγματα. Γι' αυτό έχει ρόστερ εκατομμυρίων. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Εγώ δηλαδή εκεί ξέρω. Το 5 εκατομμυρίων δεν μπορεί να το φορμάρετε εσεί. Δεν μπορεί να το βάλετε σε ένα σμένα. Δεν μπορεί να το βελτιώσετε. Τον Πέλκα δεν μπορεί να το βελτιώσετε. Τον Ακπο δεν μπορεί να το βελτιώσετε. Περνάτε φορμάρι, δεν είναι λογικό για μένα. Τον προπονητή να πούμε με το γυναικείο πάγο. Με την κυταρίτη, τι σε φταίει τώρα αυτό, δεν με νοιάζει. Μέλα, δεν είναι καλός προπονητής. Τα κουρέλια τραγουδάνε ακόμα. Πρωτοσέλιδο σπορντέ. Αποθεώνουν Παναθηναϊκό σήμερα. Ναι. Και από πάνω χτύπημα ματσάρα στην Τούμπα. Τα είχε όλα, όντως. Κάτω το γούσταναν το παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Ναι, 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 ναι. Ο Μάρκο πήρε το όπλο του για την ΑΕΚ ένα μικρό χτύπημα. Ο Μάρκο. Ναι, ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια, ναι. Για τη σπορντέ. Πάμε. Λαϊάεκ. Ναι. Παίζει ένα στυλ, την είδα εγώ. Ότι θα παίξω με τρία στόπερ, δύο μπακ, τρία χαφ. Θα βάλω το Λιβάγια με έναν ακόμα. Θα κρατήσω το 0. Κάποια στιγμή ο Λιβάγια θα μου κάνει το ατομικό. Μισό 0 θέλω να τα πάρουν τα μάτια. Αυτή τη βιόλα τραβάει η ΑΕΚ. Ναι. Και την ίδια βιόλα, επειδή σε σέβεται και καλά θα λες να σε κάνουμε εμένα έτσι. Πρέπει να σε σεβαστεί. Θα το δούμε. Αν παίξει τετράδα θα την πάρει. 4-4-2 και τέτοια. Τι να τράβηξε ένα μάνταλο αριστερά. Όμως ο Κωστένογλου. Όμως ο Κωστένογλου βλέπεις ότι. Λες να το παίξει όπως Σλόβαν Πάοκ να το παίξει στον άξονα. Βάζει στον άξονα το μάνταλο ναι. που δίνει ένα ρόλο τον οποίο δεν τον δίνανε οι άλλοι προπονητές. Και είναι βελτιωμένος εκεί. Τρία στόπερ, δύο χάφ από πίσω και βάζει το Λιβάγια σε πιο λίγα μέτρα. Γιατί ο Λιβάγια, άμα αναλώνει πολλά χιλιόμετρα έξω από την περιοχή, τον πετάει ο Κωστένογλου σε μικρό χώρο ναι. και με ναι. τρία χάφ για να την κερδίσει την μπάλα και να του τη δίνουν με οποιοδήποτε τρόπο κοντά στην περιοχή. Εγώ πάντως δεν μπορώ να φανταστώ ότι η ΑΕΚ θα παίξει δευτερεύον ρόλο στο ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αν παίξει, μαγιά τη. Δεν μπορώ να το φανταστώ ότι θα είναι εδώ πίσω. Πήγε στο Αγρίνιο και έπαιξε δευτερεύον καλά, ρόλο. Ναι, εντάξει, με τον ΠΑΟΚ δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει στην έδρα 50.000 ΑΕΚ. 150.000 ΑΕΚ. Σύλλογο μεγάλο και αλήγιστο λέει live και αποθεώνει τον Ολυμπιακό και ψιλοκράζει τον Ολυμπιακό που έμεινε στην Τότεναμ. Ναι. Σωσίβιο Μίσιτ. Ναι. Με σέντρο, ο Μίσιτ αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο σκόρερ και δεύτερο σα στο πρωτάθλημα. Όχι στον ΠΑΟΚ, στο πρωτάθλημα. Παίχτε που ήρθε από το πουθενά, τα ζήτησα. Εσείς βρήκατε χάβο από τσόντα, όπως βρήκατε τερματοφύλακα από τσόντα, να ξέρεις. Ναι, καλά, τσόντα. Εσείς από τσόντα, τσόντα βρήκατε τέρμα, από τσόντα βρήκατε χαφ.
Ναι. Χαβ, από χαβ τσόντα. Κάτσε να φύγει ο Μαουρίσιο. Ο Μαουρίσιο, ο οποίος πολύ πιθανό ναι. να είναι στην αποστολή σου μάτς με την ΑΕΚ. Εντάξει, στην αποστολή, δεν ξέρω αν θα παίξει. Θα παίξει με τον Μίσιτς, αν είναι καλά. Και ο Μαουρίσιο. Καλύτερη από το να βλέπει εκείνο τον Παλαιστίνα που φέρατε. Το, χρεώσατε 1 εκατομμύριο. Αυτόν θα τον βάλει, θα τον βάζει ειδικές αποστολές. Τι να τον βάλει, ρε. Θα τον βάλει. Βάλει μαζί με τον γομάρι εκεί που είναι στον ΠΑΟΚ. Ένα γουμάρι που είναι εκεί. Του Σαββίδη το βοηθό. Όχι Σαββίδη. Εδώ στο Γκλεάνδρο, το φίλο μα, το μαγαζί που έχει. Ποιον αρελέ. Το Τζόρνταν. Α, ο Τζόρνταν, ναι, ναι. Να τον βάλει με τον Τζόρνταν. Ναι. Όταν κουραστεί να δέρνει Jordan. Ο Τζόρνταν, να δέρνει ο Εσίτ. Τι να τον βάλει τώρα. Αυτό είναι για ξύλο, δεν είναι για μπάλα. Άδειασε λέει το φω και γράφει έχει ναι. τον Σά, ο οποίο χθε έβγαλε και πέναντι. Δηλαδή το μάτι ήταν για άσου, δεν ήταν καν για χι. Κοιτά με του κανονισμού. Ναι. Άμα το πόδι, το αριστερό του Σά πατούσε περιοχή, πατούσε γραμμή. Πατούσε την γραμμή. Αν δεν την πατούσε, ήταν επανάληψη. Σωστά. Εντάξει. Αλλά πατούσε να είμαστε δίκαιοι. Για το φορτούλα μέσα στην πάγερ και μας φάξαν στην πάγερ. Ναι, αλλά τότε δεν είχαμε αυτούς τους κανονισμούς. Κουνιόταν και ο φορτούλα. Πού το θυμήθηκες τώρα, πήγες 40 χρόνια πίσω. Με αδικήσαν, με κάναν στην πάγερ, κουνιόταν και ο φορτούλα. Κορυφαίος πάλι ο Σά έβγαλε και πέναντι, έτσι. Αυτό εγώ θέλω τον Πασχαλάκη. Να μην γράφει ότι μπαίνει μέσα. Βγάλε και ένα ρε άνθρωπε, αυτό λέω. Αυτό λέω, βγάλε και ένα δίσκο, δεν βγάλει και αυτό εγώ. Τι να κάνω, τον παράτησε εκεί η κοπέλα. Γι' αυτό λέω, να βιάζει το κεφάλι, κάτσε λίγο στον πάγκο και ξανά έλα. Εντάξει, τη γλίτωσε, αλλά δεν ξέρει τι γλίτωσε ο Πασχαλάκης. Γλίτωσε πολλά, τσάμπα σκάει. Ανάσταση νεκρών, δες εδώ τώρα, δεν έχω τρελαθεί. Ναι. Ανάσταση νεκρών, του ξαναδώσαμε το φιλί της ζωής. Ανάσταση νεκρών για τον Άρη, λέει. Για τον Παναθηναϊκό. Άρης Ντόρτι. Άρης καλά ήταν, σωστά, γι' αυτό λέω, τι λέει αυτό. Κάτι κουρασμένα παλικάρια, κορυφαίοι ο Τσιμίκας Σωσά. Όταν βάζει κορυφαίος τον Μπάξου και τον τερματοφύλακα. Έχει θέμα. Έχει θέμα, Ολυμπιακέ. Με τσεκούρι το διαιτητή Ολυμπιακός, ο οποίος στα 14 μάτς που έχει διευθύνει ξένος διαιτητής, πόσα μάτς σκέφτεσαι. 12. 2. 2. Αλλά με ξένους θα γίνουν τα ντέρβι. Να ξέρεις. Ναι. 2. Τώρα εκ πάω ξένο θα έχει. Εσύ λες, κάτσε λίγο. Ναι, φυσικά θα έχει ξένο. Καλό αυτό. Φυσικά και θα έχει ξένο, εννοείται. Ναι. Και έπρεπε να έχει και στην Τούμπα ξένο. Κακός που δεν κρινιάζαμε γιατί κρατάμε λάθος πολιτική. Ναι, ξένο, αφού εμείς δεν λέμε θέλουμε ξένους. Μη μου βάζω σιδηρόπουλο. Άμα ήταν ξένος, ναι. δεν θα πέβαλε το Σάσα. Ναι, αλλά μπορεί να μετρούσε τον γκολ. Και γινόταν 2-1 μετά. Αφού κοιμάται ο Καρυπίδης στον πάγκο. Κοιμάται. Λοιπόν. Κοιμάται, ναι, κοιμάται. Πολλά κιλά φανέλα λέει πράσινη. Ξέρεις τι, και 1 εκατομμύριο παοξίδες. Ναι, ναι. Γιατί τον κόλτο ακυρώνει του Σιδηρόπουλου, υπόπτης ρε Γαϊβάνη. Γαϊβάνη. Πολλά κιλά φανέλα λέει πράσινη. Σήμερα θα φύγει πράσινη. Άμα σας ακυρώναν Έλληνας διαιτητής αυτό τον κόλ με Ολυμπιακό στην Τούμπα. Σφαγή. Θα ήταν ο Μπούζος εδώ από τα χαράματα θαλαμοφύλακας. Με ένα μαχαίρι. Η Μέτροσπορ. Ξέρω τι Μέτροσπορ να δω, αν λέει για τον κόλ. Τώρα θα πάμε, θα πάμε. Θέλω να δω τι Μέτροσπορ να λέει για τον κόλ. Λοιπόν, πολλά κιλά φανέλα η πράσινη και πάμε στην. Α, Σοξίδη πρώτα. Αγάπη, έρωτα, καψούρα εδώ. Αυτοί ζουν μήνα του μέλλον του. Μήνα του μέλλον του. Είδε πω άλλαξε το κουμπί, γι' αυτό σου λένε νωρί ακόμα. Η ΑΕΚ πρωταγωνιστική λέγαμε πάει χρονιά τελείωσε, κάνει 3-3 και τώρα λέει πάμε για πρωτάθλημα. Ένα πόντο λέει από την κορυφή, 50.000 λέει θα έχουμε με τον ΠΑΟΚ. Παρακάτω. Και πάμε στη Μέτροσπορ για να κλείσουμε. Θέλω τη Μέτροσπορ να δω τι λέει για τον γκολ. Χαμένη. Χαμένη. Και οι δύο. Α. Από έλλειψη συγκέντρωση τρώμε τα γκολ, ο Φεραίρα. Ο Μάτος, ο Άρης Γιακόπ του παιχνίδι στην Τούμπα δεν μπορεί αλλιώς. Ναι. Τερζής είναι λογικό να είμαστε στεναχωρημένοι μετά το 2-2. Πρέπει για τον γκολ, λέει τίποτα. Πρέπει να σου πω τι λέτε. Ναι. Ο Πάοκ έσωσε το αίτο, αλλά έχασε 2 βαθμούς, λέει από τη μία πλευρά. Ο Άρης έβαλε το παιχνίδι σαν μέτα του, αλλά δεν έφυγε από την Τούμπα. Δεν γράφει κάτι στο πρωτοσέλιδο. Μέσα θα με ανοίξω, θα δούμε μέσα. Ρωτάω τον Μπούζο. Το Μπούζο. Τώρα μας ακούει. Ο Μπούζος όμως δεν είναι με την εφημερίδα. Είναι μοιάζει, ρε φίλε, ναι. Ρωτάω τον Μπούζο. Εγώ τον Μπούζο θες. Τον Μπούζο. Τον θες, ναι. Με τα παπούτσια τα καλά. Ρωτάω τον Μάστορα. Ναι. Το Μάστορα ρωτάω. Ρωτάω τον Γρηγοριάδη. Αυτούς ρωτά, ναι. Ποιοι άλλοι είναι. Ρωτάω τον Άσκα. Ναι, αυτούς. Παίζει ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Ναι. Στην Τούμπα. Oh. Με διαιτητή έναν Έλληνα. Ναι. Διάλεξε εσύ ποιον Έλληνα. Και ακυρώνεται αυτό το γκολ του ΠΑΟΚ. Και ο ΠΑΟΚ φέρνει 2-2 με τον Ολυμπιακό. Θα είχαμε θέμα. Τι κάνουμε τώρα, δημόσια σχέση με τον Άρη. Θα είχαμε θέμα, ναι, θα είχαμε ερωτήματα. Το... Τι έγινε, ρε Παοξίδε. Δεν φταίμε καμιά εφημερίδα. Κανονικό γκολ του ΠΑΟΚ ακυρώνεται. Γραμμή είδαμε. Πού είναι ο Μπούζας. Δεν ξέρω πού είναι. Πού είναι, τι γράφει ο Μπούζας. Σε κουράζεται. Τι έγινε τώρα, πάρουμε πελάτη τον Αριανό. Έχω ευχάριστο. Κάτσε, ρε, περίμενε. Γιατί περίμενε και 31 λεπτά. Γκολ σε ακυρώνει κανονικό, ρε. Και δεν ανοίγει ρουθούνι, λε. Και αποβάλλει τον άλλον. Γιατί δεν λέμε για την αποβολή την άδικη για τον Άρη. Το είπαμε, δεν το είπαμε. Και εγώ το γράψουμε, ρε παιδί. Να το γράψουμε. Και εγώ το είπα ότι το φάουλ δεν είναι για δεύτερη κίτρινη, είναι απλό φάουλ, κανονικό. Και εγώ στο λέω. Πετε μα, αν σα ακύρωνε αυτό το γκολ με Ολυμπιακό ένα διαιτητή, ναι. τι κλάματα θα έκαμε, βρε Καζαντζίδηδε. Ναι. Τι κλάματα. Δηλαδή, πέρσι το γκολ που βάζει ο Βέλεθ είναι περισσότερο ή λιγότερο offside. Και μετράει. Πολύ περισσότερο. Με αυτό λέω. Δεν δε φαίνεται τώρα εδώ πέρα. Στο Βέλεθ φαίνεται ότι είναι ένα πόδι μπροστά. Και εδώ δεν φαίνεται. Η γραμμή. Η γραμμή πόσο κοστίζει.
Δεν έχει να κάνει με το Σαββίδι. Να ξέρεις, αυτό είναι το θέμα. Έχει να κάνει με αυτούς που ασχολούνται με το ΒΑΡ, με την ΕΠΟ και τι θα πληρώσει για το σύστημα. Άντε, άχρηστοι όλοι. Έχω ευχάριστα νέα για τους φίλους του Ρίτζε Καζίνο πάντως. Και όχι μόνο. Οι κληρώσεις αυτοκινήτων Caror Cash συνεχίζονται. Κάτι που σημαίνει ότι όσοι δεν κερδίσετε προηγούμενες κληρώσεις, ήρθε η ώρα να δοκιμάσετε ξανά την τύχη σας. Διεκδικείτε 5.000 ευρώ μετρητά ή ένα Renault Twingo. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή και Σάββατο στη 1.30 το βράδυ και την Κυριακή στο 12.30. Καλή τύχη λοιπόν σε όλους. Οι κληρώσεις για το Caror Cash συνεχίζουν. Βράκι, η εκπομπή πλησιάζει προς το τέλος. Ανυπομονώ να γυρίσω στο σπίτι να δω καμιά σειρά στο Netflix το βραδάκι με τη γυναίκα μου. 12 μήνες δώρο μας έδωσε το Wind One. Θα τα δω όλα. Το ξέρετε το Wind One. Το πιο καινοτόμο συνδυαστικό πρόγραμμα που τα αλλάζει όλα με απίστευτες δυνατότητες και προνόμια στην επικοινωνία, τη διασκέδαση και την εξυπηρέτηση. Στείλτε μου και μια καλή σειρά αν έχετε φιλαράκια σας εκεί απ' έξω. Και αν θέλετε και εσείς 12 μήνες δώρο Netflix, μπείτε στο win.gr, Wind One και ενημερωθείτε. Κάποια μηνύματα και ανοίγουμε γραμμές, Κωνσταντίνε, να απαντήσουμε. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Εμείς είμαστε αυτοί, να ξέρεις. Έτσι. Ποια διαφορά θεωρείτε ότι είναι μία αναστρέψιμη για το δεύτερο μπαίνοντας στα play-off? Να πούμε εδώ ότι στα play-off οι ομάδες συνεχίζουν κουβαλάνε τους βαθμούς τους. Έτσι, κανονικά. Απλά θα έχουν ένα μικρό πρωταθληματάκι η πρώτη εξάδα μεταξύ τους. Εγώ δεν βλέπω να ανοίγει διαφορά, Κωνσταντίνε. Βλέπω να είναι μία ή άλλη εκεί. Θα κρυθούν στα ντέρμπι. Εσύ τι λες? Πόσους φίλους έχει ο Ολυμπιακός? Δεν ξέρω πόσους θα έχει μέσα στα play-off. Στα play-off, αυτό σου λέει. Ποιοι θα είναι αυτοί που θα κάνουν. Κοίταξε, εγώ θα την κάνω πρόβλημα. Λοιπόν, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ, Άρης είναι σίγουρα στα play-off για μένα. Οι άλλες δύο θες παίζονται. Σίγουρα είναι ο Άρης στο play-off. Είναι ρε Κωνσταντίνα, αφού έχει καλή ομάδα. Δηλαδή δεν βλέπεις ότι έχει καλή ομάδα. Το βλέπεις. Τέσσερα έριξε στον Παναθηναϊκό. Ήρθε στην Τούμπα, είχε τακτική, είχε πλάνο, πήρε το αποτέλεσμα που ζαφήκε και με διπλό, αν είχε τύχει. Άρα θα είναι ο Άρης. Θα είναι ο Άρης. Δεν σε συμφέρει. Ναι, άρα μπορεί να είναι όμως καμιά Ξάνθη. Ξάνθη δεν συμφέρει. Ναι. Είστε φιλαράκια. Ναι, άλλο. Μπορεί να είναι καμιά Ξάνθη. Μετά δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι. Παραρτηματάκι. Ατρόμητος θα είναι, Όβι θα είναι, δεν ξέρω ποιος. Ατρόμητος, κοίταξε. Παναθηναϊκός θα είναι αν ξυπνήσει, δεν ξέρω. Επειδή κάποιοι λέγανε. Ναι. Να λέει στήθηκε ο Ατρόμητος στον ΠΑΟ και τέτοια. Σας πω δύο κουβέντες. Ποιος στήθηκε, ποιος αυτά που περίμενε. Λέει. Έτσι είναι ότι οι ομάδες. Περίμενε, περίμενε. Εσύ τα ίδια θα έλεγε άμα τα έκανε. Άμα τα έκανε. Τα ίδια είστε τα κουβέντες. Οπαδί, οπαδί. Όλοι οπαδί. Εντάξει, ναι, οπαδί. Όπου ο Ατρόμητος έχει ποδοσφαιρικά ανόητο προπονητή. Τα είπες, δικαιώνεσαι συνεχώς. Τρώει και όλα μαφέλια. Και στην Τρίπολη. Άρα λοιπόν δεν είναι θέμα να στηθεί ο Ατρόμητος. Έτσι παίζει. Έχει κακό προπονητή στην άμυνα. Έτσι. Τελείωσε. Έτσι παίζει. Έτσι παίζει. Λοιπόν, περισσότερα συγχαρητήρια λέει στον φυσιοθεραπευτή λέει του Άρη που έταξε περισσότερα χιλιόμετρα λέει από ότι υπέκτησε στον αγωνιστικό χώρο. Και πρέπει να τονίζετε λέει ότι η φυσική κατάσταση είναι άριστη. Η Άκη λέει παίζει 5-3-2 δευτερεύοντα ρόλο λέει. Ακόμα και στα φιλικά έτσι έπαιζε λέει κουλ. Cool. Μην περιμένει να ανοιχτεί. Και ο Κόντε παίζει 5-3-2. Και χτυπάει τη Γιουβέντους του Σάρι, ναι. Την οποία την είδα εγώ με τη Βερόνα. Ναι. Το έχω 4-6 γκολ, γίνεται στο 52-1 και μένει εκεί το σκορ. Ναι. Νίκο, χαμένοι είμαστε εμείς που μπορούσαμε να κερδίσουμε τον Άρη και δεν το κάναμε. Ναι, αλλά ο άλλος τρώει γκολ στο 96, παιδιά. Δηλαδή είναι λίγο. Τώρα, κάπως η κατάσταση. Οι Αργιανοί λένε ναι. Γιατί 6 λεπτά 7. Πόσο να ήταν, Κωνσταντίνε. Γιατί η κάρτα. Και ο ΠΑΟΚ λέει. Δεν, καλά είστε. Για τον γκολ. Τον γκολ είπαμε είναι 50-50. Εγώ, δεν ξέρουμε αν έπρεπε να μετρήσει ή όχι. Εγώ περιμένω τον Δούκα για τον γκολ. Περιμένουμε. Ναι. Μα η γραμμή που είναι. Είναι πιο ωραία εκεί η φάση από το Βέλεθ πέρσι που βλέπουμε ότι είναι ένα πόδι μπροστά και μετράει. Αλλά επειδή είμαστε πε χαϊβάνια υπάρχουν. Εντάξει, είμαστε λίγο χαϊβάνια. Πήγαμε το Σιδηρόπουλο εκεί, κοιμηθήκαμε. 7 λεπτά. Και στην κριτική μα ήμασταν κοτάρε. Γιατί δεν θέλαμε να πειράξουμε τον Σιδηρόπουλο για τον κόλπο. Φίλε, εγώ στη φάση του κόλπου ούλιαζα σαν δημοσιογραφικά, απλά χθες δεν έκανα μετάδοση. Λέω, παιδιά, δείξτε μου τη γραμμή τουλάχιστον, να δω τι γίνεται. Δεν ξέρω, ρε, τι ούλιαζες. Για τα 7 λεπτά που λέει, λοιπόν. Α, τα λεπτά. 5 αλλαγές. Δεν με νοιάζει. 2 αποβολές. 2 αποβολές σε παράγοντες. Ναι. Βάρε εξέταση. Λίγα ήτανε. Και ο τερματοφύλακας του Άρη να κάνει καθυστερήσει διαρκώς. Δεν τα λέμε. Εντάξει, ο Άρης είδε να παίξει έτσι. Πες τα, ρε. Πώς. Τι 7. 17 έπρεπε να ήταν τα λεπτά, όχι 7. Πλάκα με κάνουν τι για τα 7 λεπτά διαμαρτύρονται. Και τον κόλ πήγε στο έκτο. Πόσα λεπτά να δώσει. Με 2 φορές βαρ. Με 4 αποβολές. 4. Γιατί είχαμε 2 και στους παράγοντες. Με τραυματισμούς ξανά μανά. Πόσα να δώσει δηλαδή. Δηλαδή και γι' αυτό θα ψάχνουν να βρούμε κάτι. Σου λέω τι λένε οι Αργιανοί και πρέπει να τα πούμε γιατί δεν θα τα πούμε. Ο Αργιανός νιώθει σκασμένος γιατί είχε μεγάλη ευκαιρία σήμερα να με κάνει καζούρα για ένα χρόνο. Αυτό νιώθει. Έφαγε τον κόλ στο 96. Okay. Τρεις στεναχωρεμένοι και ένας Δόνης χαρούμενος. Αυτό βλέπω εγώ. Σωστός. Τρεις στεναχωρεμένοι. Πολύ ωραίος τίτλος. Και ένας Δόνης χαρούμενος. Τρεις στεναχωρημένοι. Πάω Κάρης Ολυμπιακός και ο Δόνης χαρούμενος. Μάπα του Δόνη εκεί χαρούμενοι. Ναι. Σωστός. Πάμε, έχουμε κέντρο ανοιχτό, παιδιά. Ζουμερή να είστε. Πιπεράτη να είστε. Όχι μόνο μπινελίκια έτσι πρωί-πρωί. Καλημέρα. Καλημέρα. Oh! 452 παιχνίδια είχε το Σαββατοκύριακο σε όλη τη γη. Ναι. 7 λεπτά καθυστέρηση δεν είχε κανένα.
Τι 7, 9 είχε, 9 είχε η Γαλατά, 8 είχε στην Πορτογαλία η Μπενφίκα. Δεν είχε κανένα. 8 και 9 δεν βλέπεις μπάλα εξωτερικό, μόνο Άρη βλέπεις. Του Σάσα η κάρτα ήταν μαϊμουτερέ. Τα είπαμε όμως ρε φίλε. Μάτσισε τη δικιά σα την αποβολή. Τα είπαμε όμως ρε σύ. Δεν θέλαμε το Σιδηρόπουλο, ένα διαιτητή δεν θέλαμε και αυτό νωρίσανε. Ναι, αλλά και με ένα γκολ δεν ξέραμε με μέτρησε ρε φίλε. Βγες και πες ότι ήταν. Το Ολυμπιακού το δεύτερο ναι. Δεν είναι τίποτα. Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Ολυμπιακός? Δέσαι να ενδιαφέρει. Έχετε τα κόζια. Δεν μου λες ρε Μπεκάτσα, σε νοιάζει τι κάνει ο Ολυμπιακός? Γιατί εκτίθεσαι τώρα, βάζει αυτό γκολ? Γιατί εκτίθεσαι? Γιατί ο Ολυμπιακός θα είναι πρωταθλητής και εγώ δεύτερος. Γιατί να μην είσαι εσύ μικραίνεις την ομάδα σου Μπεκάτσα. Τίποτα δεν έχεις, τίποτα δεν έχεις. Θες να κάνεις το 1-2 Ολυμπιακός ΑΒ, θες να κάνεις το 1-2 Ναι. Δημόσιους υπάλληλους για ποδοσφαιριστές ναι. Που έχουν πάρει την επαπαξάρα και κάθονται στο καφενείο και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Φύγε, σ' αγαπώ είναι πολύ, τα φύγε! Τα κλάματα του γιου του Βαρέλα, πού είναι? Τον Ολυμπιακό, Βαρέλα. Γιατί μου τον βάζεις στην κουβέντα? Θες να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός, ρε Μπαγάσα, λέγε. Καλάκι να πάει να βάλεις μια κουρελού στην εστία. Να τα, μας τα λέει. Μας την είπε τώρα. Ναι, άμα παίρνουν ρε φίλε δύο από τα τρία μέσα κάθε μάτς, βγάλε και ένα ρε Πασχαλάκι, σε γόρι μου. Με ριζίτιδα το δεξί χέρι του τερματοφύλακά σου και μετά το πουλί, το οποίο πάει να αποκρούσει με το πόδι, αντί να κάνει, να απλωθεί, να κάνει εκτείναξη, έχει καλύτερο τερματοφύλακα. Εγώ κρατάω την εκείνο ατάκα το πουλί. Του Μπεκάτσα, Ολυμπιακός να πάρει πρωτάθλημα και εμείς δεύτερη. Ακούστε κάτι. Ναι. Υποτακτικότητα. Όσες φορές ο Άρης έχει πάρει βαθμούς στην Τούμπα, ναι. Το έχει κάνει με τερματοφυλακάρες. Ναι. Εντάξει, ούτε με τον Ντεφορμέ Κουέστα που τραυματίστηκε δύο φορές, ξαπλώθηκε εκεί σαν τον Κωνσταντάλα να πούμε στα κουρασμένα παλικάρια. Εντάξει, τύψε αυτό. Ούτε με το άλλο το παλτό, το πουλί που έχει ο Άρης θεματοφύλακα. Τον να πάρει διπλό στην Τούμπα να πούμε αυτό το πουλί. Ναι, αλλά σου λέει ο Αργιανός, εγώ τώρα δεν θα πάρω δίνανε του Άρη. Σας λέγανε, ένα λεπτό πριν το τέλος κέρδιζα. Πάρ' τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Τον Κυριακίδη. Τον Κυριακίδη 32 χρονών. Μέχρι το πουλί κάτω από την εστία. Πάμε ναι, επόμενη γραμμή. Και τον κόλλο αυτό το πουλί ο Κυριακόπουλου Κυριακίδης. Δεν το τρώει. Α, το πάω ξάκι, δεν θα ούλεζαν. Δεν το τρώει ο Κυριακίδης. Πάμε καλημέρα, έλα, ναι. Μπεκάτσα, είσαι δεφορμένα, ξέρεις. Ναι. Καλημέρα. Έχεις δύο κιλά άγρες τσιπούρες πάντως από το φίλο το Δήμο τον Ολυμπιακό. Να και ψαράκια. Δεν αφήνεις τον κόσμο να πει. Ναι, έλα. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Νίκο. Ναι. Γεια σου ρε φίλε, είμαι ο Άγγελος από τα Γιάννενα. Σε καλά, σε ένα λεπτό θα κλείσω. Πες τα Άγγελε, πες αγόρι μου. Λοιπόν, rotation Martin, σαν έβαλε την ίδια ομάδα, γιατί δεν έκανε rotation, ομάδα που δεν χάνει δεν την αλλάζει. Αν έβαζε πέντε παίκτες και έκανε, γιατί άλλαξες. Δεύτερον, ναι. Η κατηφόρα του Παναθηναϊκού ξεκινάει χρονικά μετά το 0-3 που έγινε μετά τη Manchester στο Καραϊσκάκι. Θυμίσου λίγο το ματάκι εκείνο. Ναι. Τρίτον, ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλο γκάζι αυτή την εποχή να περάσει στους ομίλους. Θα τον δεις τον πραγματικό Ολυμπιακό. Και δεύτερο, και τέταρτον μάλλον, αν θέλεις γράψε δύο ματάκια για την Κυριακή. Για ρίξτε. 1,5 γκολ η ΑΕΚ. Και over 3,5 Ολυμπιακός στο μάτσο. Όχι Ολυμπιακός στο μάτσο που θα παίξει. Το κρατάω. Καλημέρα. Να σε καλά. Εμείς δώσαμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Που είπε ο Αργιανός. Καλύτερα λέω από το διπλό βάλτε over 1,5 τον Άρη. Που έδινε 6,50, θυμάσαι που το ψάχναμε. Ναι. Αναγιά σου. Ναι. Για κάποιους μας λένε ότι βλέπαμε 5-1. Ναι. Σου λέω παίξε το over 1,5 γκολάρι, είναι σαν να παίρνετε διπλό. Εσύ πίστευες θα το κάνεις 4-2. Εγώ πίστευα, ναι. Ναι. Ότι θα το κάνω 3-2-4-2. Ναι. Φελό προπονητή που έχει τον πίστευε βαρ εξτρέμ, δεν το ήξερες. Ναι. Πάμε, πάμε. Καλημέρα. Ναι, μάλιστα. Τραγουδούσες Μανούλα μου. Τραγουδούσες Μανούλα μου. Μανούλα μου, δεν πήραμε χαμπάρι τον κόλλο ότι ήταν κανονικό γιατί ήταν Σιδηρόπουλος Μανούλα μένα. Μανούλα μου. Λοιπόν, Νίκο, βάλε γραμμή και ξένο διαιτητή και με τη Λαμία. Δύσκολα σας βλέπω. Ναι, ξένους διαιτητές σε όλα τα μάτς. Ζήτα και με Λαμία σου λέω, θα γίνει ζημιά. Λες, αφού δεν παίζουμε Λαμία τώρα, με άγγιξε. Ζήτα, άστε τσιγκουνιές εκεί, γραμμή βάλτε να βλέπετε. Γραμμή, να βλέπετε τίποτα. Γραμμή, χθες ας μου πει ένας με το χέρι στο Ευαγγέλιο ότι ήταν goal offside ή δεν ήταν. Ας μου το πει ένας. Ας τα Ευαγγέλια, ο Τσίπρας σε σώζει. Τα Ευαγγέλια δεν σε σώζουν. Νάτος, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα σε σώζει, ας τα Ευαγγέλια. Ναι. Τι τραγουδούσες το πρωί, καλύτερα με πίθηκο και τέτοια. Ωραίο ήταν αυτό το καλύτερα με πίθηκο, έτσι. Καλύτερα με πίθηκο. Κωστά. Ναι. Κωστά, Σάσα, χαρούμενο, δεν ήταν το πρωί. Και γελάει ο Κουλιανός. Ανακουφισμένος, γιατί σκέφτομαι το αύριο. Φαντάσου να έχανα και να είχα τον Αργιανό όλη τη χρονιά να μου λέει. Το όριξε το τραγουδί. Το όριξε το τραγουδάκι σου το πρωί. Το όριξε. Άγουρα Σάντρα το πρωί. Με ξένο διαιτητή έπαιρνε διπλό Άρης χθες. Δεν ξέρω αν με έπαιρνε. Ξένο διαιτητή. Διπλάρα θα έπαιρνε. Τι διπλάρα. Δεν θα έβγαζε το Σάσα απλά. Δεν θα έβγαζε το Σάσα. Το κόλλο το μετρούσε.
Ο ξένος. Ναι, θα πήγε να το τσεκάρει. Άμα, κοίταξε. Ναι. Πιο πολύ ακουγόταν τον ροχαλιτό του Καρυπίδη στον πάγκο. Παρά να μου είπα οξύδες στην τούμπα. Φύγε, φύγε. Καλημέρα, επόμενο. Βάλα γενικό αρχηγό και κοιμήθηκε καλημέρα στον πάγκο. Ναι. Να με δώσει εγώ γενικό αρχηγό. Καλημέρα. Τέτοιο γκολ να βάλω μέσα στην τούμπα. Με... και να μην πω μέσα να τα κάνω ανάκατα δει το βαρ. Ο... έλα, έλα, κοιμάσαι όρθι. Ο Σιδηρόπουλος ήθελε γενικότερα να κρατήσει ισορροπίες στο μάτς, έτσι. Εκεί έλειψε ο Βιερίνια που λες. Ναι, έλειψε. Ναι, εκεί έλειψε. Ήθελε να έχει μία ή άλλη το μάτς, επειδή μου έδινε κάτι στον ένα, ισορροπούσε στον άλλον. Αυτό έκανε ο Σιδηρόπουλος όλο το μάτς. Άντε, μπράβο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Καλώς όνα. Πού είναι η Σμπαράδα να φωνάξει για τον γκολ. Να ήταν με τον Ολυμπιακό. Μέσα την κυρία Κατίνα θα φώναζε. Λέγε, φίλε. Ό,τι χειρότερο έχει περάσει τον Πάο και αυτός ο προπονητής. Κοιμάται όρθιος. Το είδαμε. Τραυματίζεται ο Πέλκατ και αντί να βάλει δεκάρι τον Μπίσεσβαρ. Ναι, βάλει τον Ζαμπά. Καρτάκι να το πουλήσουμε. Καρτάκι. Αυτούς δεν μπορώ. Καρτάκι. Να του κοστίσει να φύγει. Δεν μπορείς ρε φίλε. Πλάκα μα κάνει. Μπάλα παίζω πάω. Δεν μπορώ να σε ακούσω. Φάγανε το λάμπο για να βάλουν το λιμιό. Πες τα. Πείτε τα. Το λιμιό μωρέ. Δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής λιμιός. Υπάρχει. Όλοι σκέφτεσαι ότι είναι. Σαλπικίδης. Έγινα τώρα. Ο Σαλπικίδης στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Έγινα να προπονηθείς ρε κουλιανάματα. Σαλπικίδης είναι στα πρόθυρα αυτοκτονίας. Φίλε είσαι άμπαλος. Είσαι άμπαλος. Φύγε άμπαλε. Τα λέμε δεν μπορώ τους άμπαλους. Άκουσαν τον Κωστή που κάνει τουλάχιστον ανάλυση και τον πήραν το ασκηνή κορδόνι. Δεν μπορώ τους άμπαλους. Φάγανε το λάμπρο για να κάνει τον μπάκο λιμιός. Ναι καλημέρα. Ο Κωστής τουλάχιστον ξέρει για τα λέει. Αυτό δεν ξέρει για τα λέει. Ω κυρία Δώρα καλημέρα. Καλή εβδομάδα! Για σένα έφεξε, χάρηκες και για σένα και για τα εγγόνια σου. Εγώ χάρηκα, δεν χάρηκα. Εσύ κατάλαβα ότι καβάλισες στο καλάμι. Θέλω να πέσει από εκεί που είσαι. Ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα, συνέχεια η Λάρισα είναι και ο Άρης. Είπες το πρωί. Όχι κυρία Δώρα, δεν μ' άκουσες καλά κορίτσι μου, δεν το είπα εγώ αυτό. Τέλος πάντων. Δεν το είπα κυρία Δώρα, τι να σου πω. Δηλαδή, εγώ σε αγαπάω, σε σέβομαι, δεν το είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είπα ότι ο Άρης είναι Λάρισα. Δεν το είπα εγώ αυτό. Όχι, δεν το είπε. Δεν το είπα, κορίτσι μου αυτό. Κάτι άλλο άκουσες, δεν ξέρω που το είπε. Όχι, δεν το είπα. Άκουσε Λάρισα και. Όχι, δεν το άκουσες καλά. Δεν πειράζει. Άκουσα δηλαδή. Το σπουδαίο είναι αγόρι μου ότι δεν έχετε προπονητή. Να τα μας. Το δεύτερο είναι που δεν έγινε παιχνίδι, καθυστέρηση. Πέτανε, σηκωνόντουσαν, κλωσούσαν. Εγώ δεν το είδα το παιχνίδι γιατί έχω. Κοσμοτέ, αλλά τ' άκουσα. Ναι. Και το γκολ δεν ξέρω αν ήταν offside. Κανένας δεν ξέρει, κύριε Δώρα. Εφόσον δεν είναι γραμμή, αλλά εγώ στο λέω δεν είναι. Για 5 λεπτά χάσαμε την νίκη. Τι για, πέντε, για ένα για λεπτό. Για ένα λεπτό. Να, κύριε Δώρα, έβγαλε τον Άρη από μέσα σιγά-σιγά, ε. Να την, κύριε Δώρα μας. Να σε καλά, κοριτσάρα μου. Φου γι' αυτό το πουλί τερματοφύλακα. Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Δώρα μας. Έλα. Ω, να το σκο, Άλεξ. Έλα. Για μένα είναι όλα τρίχες που δεν έχετε. Σωστό και αυτό. Όλα τρίχες που δεν έχετε. Δεν έβαλε στοίχημα, φοβήθηκες, ε. Δικαιώθηκε όμως. Δικαιώθηκες. Δεν έβαλα στοίχημα. Γιατί δεν έπαιξε ξένος διαιτητής, φίλε. Πες του Πάουκ Άρης, έπαιξε ξένος διαιτητής και ο Άρης Πάουκ. Τι έγινε ξαφνικά, ο Άρης θα την απέξω. Με ξένο διαιτητή, ο Άρης θα είχε διπλό. Το Σάσα δεν τον έβγαζε. Ποιο διπλό, ρε φίλε. Κατάλαβε ποιο διπλό, ρε φίλε. Όλα είναι τρίχες, αυτό που σου λέω, που σας λείπουνε. Φύγε. Πρώτος της ασύ στο πρωτάθλημα, ο Φετφατζίδης με 4. Και δεύτερος ο Μίσης με 3. Ναι. Το λέω αυτό για τον Φετφατζίδη γιατί είχες πει ας μην μαρκάρει, αλλά μου κάνει 8 ασύ τη χρονιά, θα τις κάνεις ασύ. Ο Φετφατζίδης πώς πάει. Κάθε μάτς και ασύ έχει. Έτσι είναι ο πρώτος ασύ μαζί με τον Γιώση Μίση που έχει 3. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώσονε. Καλημέρα. Ραπτοπούλε. Μάλιστα. Όταν βάλει λίγο στο YouTube τη φάση που λες ότι υπάρχει, ότι δεν υπάρχει offside και σταμάτησε το την ώρα που φεύγει από την κεφαλιά του Βαρέλα. Το σταματήσαμε ρε φίλε, δεν βγάζουμε άκρη. Δεν λες offside, ναι. Το σταματήσαμε. Βέβαια, το χέρι, πρώτα απ' όλα όπως βλέπεις στην Αγγλία που βγαίνει η γραμμή και άλλαξαν οι κανονισμοί, το ξέρετε, ότι πλέον μέχρι και το μπούτι, η μύπτη και λίγο πιο μπροστά να το μαλλί, ναι, αλλά να σου πει. Είναι offside. Στην Αγγλία. Το χέρι του Μπίσεσβαρ. Είναι πιο μπροστά από του Ιντέγκε. Φίλε, βάλτε το και δείτε το. Στην Αγγλία βάζουν τη γραμμή και σου λέει είναι 0,8 εκατοστά πιο μπροστά. Εδώ δεν το έχουμε όμως, αυτό λέω. Ρε φίλε, δεν το έχεις. Αλλά όταν τη σταματάς τη φάση, βλέπεις ότι το χέρι, ο αγώνας... Ρε Άργιανε, είναι... χρυσέ μου, αν το έτρωγες αυτό το γκολ, θα διαμαρτυρώσουν ότι έβαγες γκολ offside. Ρε φίλε, φαίνεται με το... Ρε Σιραπτόπουλε, φαίνεται με το μάτι. Φαίνεται με το μάτι το... και πες φαινόταν με το μάτι το μπούτι του τέτοιου, αλλά μέτρησε. Τι να κάνουμε τώρα. Και πες φαινότανε.
Και καλά, ήταν και πιο. Δεν θα βγάλω. Καλά, εγώ ξέρω ότι θα βγάλω μακρύ. Να σου πω κάτι. Εγώ, η άποψή μου, έτσι. Σωστά. Αλλά θέλω να σου πω ότι πρέπει να υπάρχει μια γραμμή για να καταλαβαίνουμε όλοι ότι. Αυτό λέω. Αν το γκολ είναι 0,8 offside, έχει αδικηθεί ο Άρης στη φάση με τον Σάσα. Αν το γκολ είναι κανονικό, προηγείται η αδικία με τον ΠΑΟΚ. Αν βρείτε άκρη. Λοιπόν, αν βρείτε άκρη, βάλετε γραμμές, πυρογνωμόνια, τριγωνομετρικά και ιστορία. Εντάξει, δεν έχει. Και δεν βάλετε έχει ότι όντως είναι offside το γκολ του ΠΑΟΚ 10 εκατοστά, 5 εκατοστά. Δεν μιλάμε για 5, μιλάμε για, χιλιοστά. Για χιλιοστά είναι offside αποδεδειγμένα, τότε αδικείται ο Άρης με την αποβολή του Σάσα. Έλα, φίλε. Τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω. Φίλε, έλα. Ναι. Για το Σάσα είπαμε, ωραία. Όταν βγάζει ένα Σάσα ο οποίος είναι όλο το κέντρο του Άρη, έτσι, και από εκεί ξεκίνησε το σφυροκόπημα και ευκαιρίες του ΠΑΟΚ. Σωστά, σωστά, όχι. Γιατί καθαρό κόπημα με το Σόζα της πλάκας είναι ο Σόζα. Σωστά, τα είπαμε αυτά, αδερφέ. Ναι, αδίκως, ναι, το βγάζει αδίκως μεν, έτσι, το βγάζει αδίκως και χάνεται όλη η βάση, κάνει όλες τις ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Εκεί έκανε όλες τις ευκαιρίες και το σφυροκόπημα. Μετά το 70, ρε Παουσίες, οι καθυστερήσεις που λέτε ότι έκανε ο Κουέστα, πρώτα απ' όλα τραυματίστηκε. Και όλη την ώρα δεν μπορούσα να πει. Δεν ήταν μόνο του Κουέστα τώρα, έλα, άσου. Ποιο ήταν, α σε πω στο δεύτερο ημίχρονο. Μόνο ο Ματίγια που έπαθε την τράμπα εκεί. Φιλέ, τράμπα που στο μάτσι μα ήταν, ο Άρης για να εκτελέσει ένα πλάγιο out έκανε 30 δευτερόλεπτα κάθε φορά. Έλα. Πώς. Η μπούκα τι έγινε, ρε. Η μπούκα μπήκε από την 4 μπήκε. Μπήκανε, φυσικά και μπήκανε. Γαργάρα. Μα δεν τα λέμε, ρε φίλε, εδώ δεν είμαστε, γιατί σχολιάζαμε. Ραπτοβουλέ, γαργάρα. Το ΠΑΟΚ TV γαργάρα, ναι. Όλα τα κανάλια δεν τα δείχνουν αυτά τα πράγματα. Γαργάρα. Τα λέμε, αδερφέ, να είσαι καλά. Τα λέμε, έκλεισες. Βέβαια. Γιατί βέβαια, έχω 10 γραμμές. Να βγάλεις, ρε ΠΑΟΚ, με το που να βγάλουμε συμπέρασμα να πούμε. Μιλάει 5 λεπτά, τον αφήνουμε και έχουμε 10 γραμμές. Άσε τους οπαδούς να γουστάρουν, ωραίας τους να γουστάρουν όλους. Καλημέρα. Έλα, φίλε. Αν είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ θα ανοίγατε γραμμές από τις 9 παρα 10. Όχι, 9.30 ανοίγουμε τώρα κάθε μέρα. Τώρα αφήσατε ένα τέταρτο για να μιλήσουν αυτοί για να γλιτώσετε από το bullying. Δεν μας ακούς προφανώς. Δεν μας ακούς. 9.30 ώρα ανοίγουμε γραμμές κάθε μέρα εδώ και 2 χρόνια. Ακόμη και έτσι να είναι, παρά τέταρτο ανοίξει γραμμές σήμερα. Τι να κάνουμε, μετά το break μπαίνουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Ωραία. Ναι. Πάμε παρακάτω. Είδα τις κροτίδες, τα μπουκάλια που πέθανε στους πανηγυρισμούς του Άρη, τα είδατε. Τα είδα. Τα λέγεται, τα είδατε. Τιμωρία της Τούμπας. Τιμωρία θα υπάρξει γι' αυτό. Τιμωρία της Τούμπας. Κανονικά και με τον νόμο. Η μπούκα θα τιμωρηθεί και αντί να πείτε, λέτε για τον Άρη. Κανονικά και με τον νόμο. Θα φάω την καμπάνα μου, ναι, φυσικά. Να φάει καμπάνα. Η καμπάνα όμως πλέον ξέρετε ποια είναι. Τι είναι. Χρηματικό πρόστιμο δεν έχει, είναι έτσι η καμπάνα, έχουν αλλάξει. Άρα στο Καριλάο, άμα φας κοτρόνια, πάλι χρηματικό πρόστιμο θα είναι. Φυσικά, αφού έχει αλλάξει. Λοιπόν, έχει άδικο ο φίλος και μου στέλνει το μήνυμα ο Σαρόπουλος, αν το είπε, γιατί είπε πολλά, ότι δεν έχει ο φίλος του Άρη, έχει άδικο. Ο κανονισμός σημαίνει ότι πρέπει να αποκομίζει πλεονέκτημα το κεφάλι και το σίδος μετράει. Το χέρι όχι. Το χέρι όχι. Όχι το χέρι. Μόνο το κεφάλι και το στήθος μετράνε. Όχι το χέρι. Που είπε τον Μπίσεβα το χέρι να πει μπροστά. Γι' αυτό εγώ λέω δεν ξέρω αν είναι offside. Έτσι. Να είμαστε ακριβολόγοι. Δεν τον άκουσαν το είπε αυτό. Δεν το βλέπω να είναι offside. Ο Σαρόπουλος μου το στρετομήνω από τον Παλικάρι τον είμαστε μαζί. Αλλά επειδή είστε χαϊβάνια. Είμαστε. Σε αυτά τα θέματα είμαστε χαϊβάνια. Αρχιχαϊβάνια. Εγώ έχασα πρωτάθλημα έτσι με συντούμπα, ρε φίλε. Άμα ήταν με τον Ολυμπιακό, με Έλληνα διαιτητή, θα κλαίγατε εδώ πέρα. Ο κατακλυσμός του Νόε θα ήταν εδώ. Αυτό που πόνισε πολύ ο Ολυμπιακός θες, λέει μετά το 1-1, λέει γιατί ήξερε ότι ο Πάουκ έκανε γκέλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, καταρχάς λυπάμαι που δεν βγήκα μετά τον Άλεξ και την κυρία Δώρα, γιατί θα ήταν ο ορισμός του καλτ αυτό που θα γινότανε. Okay. Κούλια, ναι, κοίταξε, παοκί που λέει και ένας φιλαράκος, αλλά πρέπει κάποια πράγματα να τα αναγνωρίζουμε. Είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ και γενικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο να υπάρχει ένα οπαδικό κανάλι όπως είναι το ΠΑΟΚ TV. Γιατί είναι ντροπή, φίλε? Είναι ντροπή. Ναι, γιατί, εξήγησέ μου γιατί είναι ντροπή. Για σένα κυρίως πρώτα απ' όλα είναι ντροπή. Για μένα, γιατί? Για σένα σαν ΠΑΟΚ, γιατί. Α, εγώ δεν αντιπροσωπεύω όλο τον ΠΑΟΚ. Κάτσε να μάθουμε, ρε παιδί μου. Ναι. Εγκληματική συγκάλυψη για οτιδήποτε. Αυτή τη στιγμή. Δεν μου λες, η Νόβα δεν συγκάλυψε. Έγινε ένα μάτς. Ναι, έγινε ένα μάτς. Στο Αστέρας Τρίπολης ο Ολυμπιακός που ήσουν. Να μιλήσω, μιλάς μια μισή ώρα. Ναι, ναι. Η εκπομπή είναι δικιά μου, δεν δικιά σου. Ναι, δικιά σου. Ωραία, έχω κάνει και εγώ ραδιόφωνο. Δεν με ενδιαφέρει τι έκανες. Εδώ βγαίνουμε και μιλάμε έτσι. Πες μου τι θέλεις. Άσε με να μιλήσω. Μη με καπελώνεις. Το κάνε λοιπόν. Καλό το χαρτζιλίκι από τον Πατερούλη. Κόψουμε. Πολύ καλό. Κόψουμε. Όταν μιλάμε, να μιλάμε με στοιχεία. Έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε μου. Ειδικά σε αυτό το ραδιόφωνο. Αν να μην μιλάς για χαρτζιλίκι. Αλλά έχουν δώσει δικαίωμα. Μεγάλοι παράγοντες. Μεγάλοι μπορεί να έδωσαν, αλλά σε εμάς γιατί είναι. Σωστά σε εμάς. Αλλά
Όλοι οι μεγάλοι παράγοντες των ομάδων έχουν δώσει στο κοινό την αίσθηση ότι πληρώνουν δημοσιογράφους, οπαδούς. Όχι εδώ όμως. Ναι, άκου. Γενικά λέω. Ναι. Και αυτή η εικόνα έχει περάσει και δεν είναι καλή για το συνάφι το δικό μας και το οπαδικό. Σωστά. Εντάξει. Ναι, αλλά όχι εδώ όμως. Το ξαναλέω. Όχι εδώ. Σε αυτό το μέσο. Αυτό έχει περάσει. Ας βρει ένα που δουλεύει εκεί πέρα για να μου τα πει αυτά. Δεν ξέρει αυτό τώρα γενικά. Όταν θα κατηγορείς, θα έχεις επιχειρήματα. Δεν έχουν άδικο όταν δίνει δικαίωμα.